μπάλα. Για πάμε! Για πάμε! Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε να δούμε τι έγινε χθες. Τι δεν έγινε, μάλλον. Τι δεν έγινε χθες. Ελάτε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε, είπαμε. Και στις καλές και στις άσχημες. Και στις εύκολες και στις δύσκολες. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Όπως καταλαβαίνετε, ελάτε στην παρέα μας. Κωστής Τσαρός στο μικρόφωνο, η αφεντομουτσουνάρα μου. Με Χρήστο Κιώση πίσω από την κονσόλα. Κονσολιέρης. Και με όλους σας εκεί πέρα έξω. Για να συζητήσουμε κυρίως για το χθεσινό βραδινό παιχνίδι. Πάντα έτσι κάνουμε. Μετά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, Δευτέρα σήμερα. Μετά από μία ακόμα αποκαρδιωτική, απογοητευτική βραδιά της ομάδας που παρουσιάστηκε πολύ κατώτερη των προσδοκιών και αυτή και ο προπονητής της. Θα τα συζητήσουμε όλα όπως κάνουμε όλα τα χρόνια. Με ανοιχτές γραμμές. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να σας κλείσω το διάβλο επικοινωνίας. Μετά από δύσκολες μέρες είναι περισσότερη ανάγκη να πείτε αυτό που θέλετε. Εδώ είμαστε και θα τα συζητήσουμε όλα. Να πω ότι σήμερα κληρώνουμε ένα καταπληκτικό δώρο. Θα ήθελα να έχουμε γιορτινή ατμόσφαιρα και να πανηγυρίζουμε για την νίκη χθες μέσα στο ΟΑΚΑ, αλλά αυτό θα το δούμε, θα τα συζητήσουμε όλα. Να σας πω λοιπόν ότι σήμερα το βράδυ στις 6 στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, γιορτάζει το κατάστημα τα 50 χρόνια, μισό αιώνα ζωής, και έχει event από τις 7 και μετά με 50 δώρα που θα κληρωθούν και τηλεοράσεις και smartphones και tablet και laptop και αφιγραντήρες και πλυντήρια και κουζίνες και χίλια πράγματα. 50 δώρα για όλους εσάς που θα βρεθείτε εκεί. Έτσι λοιπόν, με την ευκαιρία αυτή, σήμερα κληρώνουμε ένα καταπληκτικό κινητό smartphone Lenovo. Ούτε σε 10 εκπομπές, ούτε σε 10 μέρες. Σήμερα, στο 2ωρο, από τώρα 8 και κάτι ψηλά, μέχρι και τις 10 παρά, κληρώνουμε ένα καταπληκτικό smartphone Lenovo. Προσφορά από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Χορηγός πρώτης ώρας είναι επίσης η υγραεριοκίνηση Εσκιάδης. Πολλά χρόνια εμπειρία στο αυτοκίνητο. 473-118. Γλιτώνετε σχεδόν τα μισά λεφτά σε σχέση με τη βενζίνη, σε σχέση με αυτά που δίνετε για τη βενζίνη. Και βέβαια, Ερβαντόλ. Κορυφαία κρέμα για θλάσεις, για οστεοαθλήτηδες, για τις κλειδώσεις σας. Φτιαγμένη από το αρπαγόφυτο ειδικό συστατικό από τα βάθη της Αφρικανικής Υπήρου. Μπείτε και στο ερβαντόλ.gr να ενημερωθείτε σχετικά για αυτή την υπέροχη κρέμα που έφτιαξε η Σύναψη, ελληνική εταιρεία η Σύναψης. Λοιπόν, ανοίξαμε και τον Μπλουμπλίκη και γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες για να επικοινωνούμε και μέσα από το Μαραφέτη, για να στέλνετε εκεί τα μηνυματάκια σας. Πάρα πολλά πράγματα έχω στο μυαλό μου, πάρα πολλά θέλω να πω. Δεν θα τα βάλω σε τάξη, δεν υπάρχει κανένας λόγος, θα τα πω όπως μου βγαίνουν, όπως θα σκεφτόμουν και χθες κατά τη διάρκεια του ματς, κατά τη διάρκεια της περιγραφής και του συντονισμού εδώ στο στούντιο, στο Λίμπερο. Να ξεκινήσουμε από το εξής. Γενικά υπάρχει τεράστια απογοήτευση από χθες το βράδυ στον κόσμο. Οι αρχαίοι ημών, το ημών με ήττα, δηλαδή οι δικοί μας πρόγονοι, πολύ φιλοσοφημένοι και πολύ ψαγμένοι, είχαν βρει για όλα ρίσεις και παροιμίες. Το δις εξαμαρτήν ουκ ανδρός σοφού, λέγαμε μέσα στην εβδομάδα. Εδώ στην περίπτωσή μας πάει το δις εξαμαρτήν ουκ ανδρών σοφών. Τεράστια ευθύνη που τη μοιράζονται, θα έλεγα, ο προπονητής και οι παίκτες. Οι παίκτες και ο προπονητής. Η τοπαθής η ομάδα, φοβισμένη, σε καμία περίπτωση δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, και λέω το δις εξαμαρτήν γιατί είπαμε ότι τουλάχιστον βάλαμε μυαλό το πώς χάσαμε τζάμπα και βερεσέ ένα παιχνίδι μέσα στο Καραϊσκάκης, χωρίς την ουσία να εμφανιστούμε στο γήπεδο μετά το 20 εξαφανιστήκαμε και χάσαμε από αυτόν ειδικά τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, χάσαμε και από αυτή την ΑΕΚ. Κατώτερη των προσδοκιών. Κανένα πάθος, κανένας αυτοματισμός, καμία αυταπάρνηση, καμία τρέλα στα μάτια των παιχτών, καμία σπίδα στα μάτια τους, καμία ακολουθία στις πράξεις σε σχέση
με τις δηλώσεις που προηγήθηκαν του μάτς. Ότι πάμε για τον διπλό, ότι δικό μας το πρωτάθλημα, ότι πάμε να πάρουμε να σπάσουμε την κατάρα του ΟΑΚΑ, πάμε γιατί είμαστε καλύτερη ομάδα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Δεν είδαμε τίποτα από όλα αυτά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τι είδαμε? Είδαμε ένα προπονητή να μην μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι, να μην μπορεί να κατευθύνει, να παρουσιάζεται ανεπαρκής στη διαχείριση του παιχνιδιού και μετά να κάνει τον αναλυτή. Ωραίες είναι οι δηλώσεις. Φίλε, αγαπητέ κύριε Λουτσέσκου, δεν είστε εκεί για να είστε ένας αναλυτής μετά το τέλος των αγώνων. Αυτό είναι αλωνών δουλειά. Και να μας λέτε ότι ήμασταν ηλίθιοι και ότι αυτοί έπαιξαν έξυπνα και δεν θέλουμε μια ανάλυση. Εσύ τι έκανες γι' αυτό για να τους σταματήσεις? Πώς προετοίμασες τους παίκτες σου? Μου είχε πει ένας παίκτης, βαρέθηκα να κατεβαίνω λέει στην Αθήνα και να χάνω. Βρήκε τον ένα παίκτη που μπορεί να του είπε, γιατί είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν από την κατάρα του ΟΑΚΑ. Έχει αλλάξει το ρόστερ σε τεράστιο βαθμό. Να μιλήσουν ποιοι? Ένας, δύο είναι που μπορούν να το πούν αυτό στην ομάδα. Και ο άλλος δεν έπαιζε καν ο Μαλεζάς. Εκεί δεν είσαι κύριε Λουτσέσκου για να αναλύσεις τι έγινε μετά το παιχνίδι. Εσύ τι έκανες για να παρέμβεις στο παιχνίδι? Τι έκανες πριν το παιχνίδι? Και το κυριότερο, αυτό που λέμε όλο τον καιρό, σεβόμαστε απεριόριστα τη θέση του προπονητή και ούτε είναι, το λέω συνέχεια, ο ρόλος ο δικός μας να τρώμε προπονητές ή να απαξιώνουμε προπονητές ή να αφορίζουμε προπονητές ή να μιλάμε προσβλητικά, γιατί σεβόμαστε απεριόριστα το θεσμό. Ο θεσμός είναι ιερός, είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο άρχοντας του αγωνιστικού τμήματος. Το σεβόμαστε αυτό. Αλλά, φίλε Ρουμάνε, εδώ και πολύ καιρό λέμε, δείξε κάτι, δείξε κάτι. Και αυτό το κάτι δεν το έχουμε δει ποτέ. Πάω τώρα στον ένα που φταίει, γιατί το δεύτερο σκέλος είναι οι παίκτες, θα έρθω και εκεί. Θα τα πω όπως μου βγαίνουν παιδιά, έτσι θα το πω, να ξέρετε, δηλαδή, όπως κάνουμε πάντα. Χωρίς να βάζω σειρά. Μήνα Αύγουστο ήρθες, είναι μήνας Νοέμβριος και κατεβαίνει η ομάδα και παρουσιάζει αυτό το πρόσωπο. Είναι δική σου ευθύνη που δεν έχεις καταφέρει να εμπνεύσεις τους παίκτες σου. Να παίζουν για σένα, να γουστάρουν που είσαι εσύ στον πάγκο και να δίνουν τα πάντα για σένα. Είναι δική σου ευθύνη που δεν έχεις μεταφέρει στους παίκτες τη σημασία αυτών των αγώνων. Ότι δεν είναι τρεις πόντοι ακόμα. Μπορείς όμως, το έχεις αυτό το πράγμα. Έχεις αυτή την προσωπικότητα που χρειάζεται. Έχεις τις πλάτες να αντέξεις το βάρος αυτού του τεράστιου οικοδομήματος που λέγεται ΠΑΟΚ. Μπορείς άραγε, γιατί πριν έρθεις είχα αμφιβολία και την εκφράζω μέσα από το μικρόφωνο όσο πιο κόσμια γίνεται και όσο πιο πολιτισμένα και με όσο πιο προσεκτικό τρόπο γίνεται, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε απέναντι στον προπονητή. Αλλά δεν γίνεται να μην σου κάνουμε κριτική. Και βγαίνει μετά το τέλος του παιχνιδιού, έγινε αυτό, η ΑΕΚ έξυπνη, εμείς χαζί, αυτό έγινε. Και είναι δυνατόν να λες, μπλοκάραμε μετά από την αποβολή. Έρχεται η ΑΕΚ κουρασμένη από έναν αγώνα ευρωπαϊκό, μένει και με 10 παίκτες στο 8 και αντί να μπλοκάρουν αυτοί, αντί να πανικοβληθούν αυτοί, αντί να πιούν θάλασσα αυτοί, πίνουμε θάλασσα εμείς και μας πιάνει βέρτιγκο και πνιγμός. Πώς εσύ από τον πάγκο εκείνη τη στιγμή καθοδηγείς τους παίκτες? Πώς εσύ τους αφυπνίζεις? Πώς εσύ βλέπεις ότι το μάτς σου παρουσιάζεται μια τεράστια ευκαιρία να κάνεις εκεί 0-1, 0-2 να είναι στο μισάωρο? Αντίο ζωή Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου. Γεια σας, καθάρισε το μάτς. Καθάρισε το έρημο το μάτς. Να τελειώνουμε. Πώς εμπνέεις, πώς καθοδηγείς, πώς επηρεάζεις, πώς παρεμβαίνεις, πώς έχεις προετοιμάσει την ομάδα για αυτό το πράγμα? Μπορείς, είσαι αρκετός για αυτό το πράγμα? Ρωτάμε με, έτσι πραγματικά δεν είναι ρητορικό το ερώτημα. Μπορείτε κύριε Λουτσέσκου να αντέξετε αυτή την τεράστια πίεση? Γιατί πιθανόν να φύγετε να πάτε σε μια άλλη ομάδα και να κάνετε παπάδες. Οκ, δεν μας νοιάζει. Εδώ όμως είναι, μας ενδιαφέρει, εδώ. Εδώ. Και με τους παίκτες που μείναν έξω και με τις αλλαγές και με τον τρόπο που η ομάδα δεν παρουσιάζει κανέναν αυτοματισμό
δεν παρουσιάζει ένα πλάνο, άνευρην ορθρή, και έρχομαι στους παίκτες. Στους παίκτες που είναι. Όχι απλά καλοπληρωμένοι, μόσχο πληρωμένοι, στην ώρα τους, όταν πέφτει Κυριακή πρώτη του μηνός, έχουν μπει από την Παρασκευή τα χρήματα, τακτοποιημένοι οι μισθοί τους, παχυλοί μισθοί, τα πριμ, τα εισιτήρια για τις πατρίδες τους, τα δίδακτρα για τα παιδιά τους, τα σχολεία τους, τα εισιτήρια για να πάνε όπου θέλουν, τα πάντα όλα, τα πάντα. Μικροί θεοί στην πόλη όταν κερδίζουν, σε ένα παραδεισένιο μέρος, δεν τους λείπει τίποτα και έχουν έναν άνθρωπο που τι του ζήτησε, απλά του ζήτησε να παίζουν με αυταπάρνηση. Να παίζουν με πάθος. Και ανταυτού βλέπουμε κορμιά μέσα στο γήπεδο, φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ, να έχουν μια νοθρότητα, να την πω, μια ανοχελικότητα, μια οκνηρία, μια ακεφιά, μια... Και πραγματικά λες πάλι αυτό το πράγμα, δηλαδή το ίδιο, τα ίδια πράγματα που λέγαμε μετά το μάτς με τον Γαύρο, τα ίδια άμα βάζουμε σήμερα την εκπομπή, τα ίδια πράγματα λέμε. Και όταν λέγαμε, φίλε Σαμπράνο, ρίξτε καμιά κλωτσιά μες στον αγωνιστικό χώρο, δεν εννοούσαμε τέτοιου είδους κλωτσιά. Χωρίς λόγο, άσκοπη και βλακώδη κλωτσιά, χωρίς κανένα λόγο εκεί σε αυτό το σημείο, δεν ξέρεις ότι στη φυλάνε μετά από την αποβολή του Αραούχο. Βράζει ο πάγκος, ΣΑΕΚ συνέχεια είναι πάνω στη γραμμή, παίζει αριστερό εξτρέμ. Ο Χιμένεθ. Με το υπόλοιπο επιτελείο. Το γήπεδο σπρώχνει, είναι λογικό. Και λέει ο Λουτσέσκου, το σκέφτηκα, λέει να τον βγάλω τον Σαμπράνο, αλλά δεν πρόλαβα, φίλε. Οι λεπτομέρειες κάνουν διαφορά. Βλέπεις ότι το πράγμα πηγαίνει προς τα εκεί. Και εσύ, φίλε Σαμπράνο, σηκώνεις το πόδι και τον κλωτσάς. Τι περιμένεις από τον Αρετόπουλο, ότι θα στη χαρίσει. Όταν λοιπόν λέγαμε ρίξτε καμιά κλωτσιά, δεν εννοούσαμε τέτοια κλωτσιά. Απογοήτευση. Απογοήτευση. Δεν ξέρω τι θέλει. Θέλει ηλεκτροσόκ τώρα. Ούτε να πούμε εμείς. Δεν είναι δουλειά μας. Αλωνών δουλειά είναι να πάρουν αποφάσεις. Υπάρχει μεγάλη ευθύνη σε αυτό που βλέπουμε και στον κύριο Λούμπος Μίχελ. Μην ξεχνάμε γιατί δεν είναι στη βιτρίνα μπροστά. Ο κύριος Μίχελ, ο τεχνικός διευθυντής, αυτός πήρε τις αποφάσεις. Αυτός λύσαξε να φέρει τον Λουτσέσκου. Και όταν δεν έφεραν τον Λουτσέσκου και έγινε το λάθος με την επιλογή του Στανόγεβιτς, τον στήριξε μηδαμινά και μηδενικά. Και τέλος πάντων δεν. Εκεί να φέρει τον Λουτσέσκου. Και ξαναλέω γιατί μου είπε κάποιος και σε μήνυμα μου είχε πει. Ο μπαμπάς του λέει όμως μεγάλος προπονητής, ρε φίλε, το είπαμε πολλές φορές. Και ο Στράτος Διονυσίου ήταν μεγάλος τραγουδιστής, όμως ο Στέλιος και ο Άγγελος ούτε τον Ιχάκη του μπαμπά. Ούτε στο τόσο του μπαμπά. Μα έτσι θα το πάμε δηλαδή. Τι είναι δηλαδή αυτό, είναι λογική? Προσοχή όμως. Δεν λέω ότι φταίει μόνο ο Λουτσέσκου. Πάρα πολύ εύκολο να πέσει όλο το ανάθεμα πάνω του, την κριτική του την ακούει. Λογικότατο γιατί έχει δείξει ελάχιστα πράγματα πέρα από ένα ημίχρονο με τον Αστέρα Τρίπολης. Τι έχουμε δει? Τίποτα. Τίποτα. Παίχτες να μένουν εκτός για έναν ακατανόητο λόγο, μια αιμονή με αυτό, το Σάχοφ δηλαδή. Πραγματικά χθες η ομάδα να μην έχει λίγο δημιουργία. Λάθος θεωρώ ότι το γυρίζει πίσω τον Βιερίνια σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Περιμένει να δείξει πράγματα, το γυρίζει αριστερό μπακ. Δεν είναι υπερπολιτέλεια να έχουμε τον Βιερίνια που δείχνει ότι είναι ορεξάτος, που κάνει τα σούτου στην αρχή, ότι βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση ψυχολογική. Και το γυρίζει αριστερό μπακ. Δεν υπάρχουν άλλες λύσεις δηλαδή πίσω. Δεν μπορεί να παίξει άλλος εκεί. Να κάνει αφού μετά την αποβολή. Αντί λοιπόν να εκμεταλλευτούμε το timing με την αποβολή του Αραούχο, που είναι αποβολή. Γιατί ρίχνει μπουνιά στον Σαμπράνο. Παθαίνουμε εκεί πανικό. Δηλαδή εκεί κι αν είναι. Όχι απλά εξόφθαλμο. Όχι πασιφανές. Όχι πασίδηλο. Ότι έχουμε ψυχολογικό θέμα, ρε παιδιά. Δηλαδή μένει ο άλλος με 10. Και αντί να πανικοβληθεί αυτός, μας πιάνει εμάς πανικός. Αμάν τώρα τι. Μείνανε αυτοί με 10 και πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε κάτι. Πού είναι η ψυχολογική ετοιμασία της ομάδας? Τι έχει κάνει ο προπονητής, οι παίχτες πώς έχουν δουλέψει μέσα τους? Το παιχνίδι. Καταλαβαίνουν, κατανοούν τη φανέλα, την ιστορικότητα, τη σημασία της φανέλας. Και πόσο κόσμο, πόσα εκατομμύρια ανθρώπων επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά με αυτό που κάνουν.
Και πάλι λέμε το εξής. Αν παίζαμε και χάναμε θα λέγαμε ναι ρε φίλε, παίξαμε μπαλάρα, αλλά δεν έκατσε φάση. Έκατσε μια άρμη φάση. Πάλι την ατυχία την αφήνω για το τέλος, γιατί πάλι μπαίνει ένα γκολ από καραμπόλα μπιλιάρδου. Δηλαδή βρίσκεται η μπάλα ξαφνικά δεξιά εκεί από το πουθενά. Μετά από κόντρα χτύπησε στο μπούτι του δικού μας, πήγε εκεί. Δεν θέλω καν να σταθώ. Όπως επίσης δεν θέλω να σταθώ σαν πρώτη αιτία στο διαιτητή, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο σμπρώχνει ΑΕΚ όσο μπορεί. Μια κίτρινη στο σάκο που δεν βρήκε καθόλου τον αντίπαλό του, αλλά κυρίως τα πεσήματα πέφταν κάτω σαν να ήταν διασώζοντας τον στρατιώτη Ράιαν. Οι παίκτες ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο συνέχεια διακοπή. Αν πεις τι περιμένεις φίλε. Κουρασμένοι είναι, 1-0 έχουν. Τους ενδιαφέρει σήμερα, θυμάται κανένας αν έπαιξε μπάλα η ΑΕΚ ή όχι? Διθυράμβους γράφουνε οι εφημερίδες τους και τα site τους. Πρέπει λοιπόν, και αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη, πρέπει ο προπονητής να είναι τεράστια προσωπικότητα, να εμπνέει, να βρει τον τρόπο να κάνει τους παίκτες να παίζουν με αυταπάρνηση. Μέχρι τώρα κύριε Λουτσέσκου δεν το έχετε καταφέρει και δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, το λέμε συνέχεια, θέλω να πετύχεις. Δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία που έχω μια συγκεκριμένη καψούρα με κάποιο προπονητή ή με κάποιο όνομα ή ότι σε αντιπαθώ και θέλω να αποτύχεις. Όχι. Άσχετα που δεν είσαι συμπαθής σε κανέναν στον ΠΑΟΚ. Όποιος αγαπά την ομάδα πρέπει να λέει όλο αυτό το διάστημα. Και αυτό λέμε. Θέλουμε να πετύχεις. Δεν θέλω να πω θέλαμε να πετύχεις, γιατί βλέπουμε ότι αυτά τα δύο μάτς κάτω ήταν μάτς απαντήσεων και για σένα. Εξετάσεων. Τα δύο μάτς με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Με αυτούς τους Ολυμπιακούς και ΑΕΚ όπως είναι φέτος. Αποκαμωμένοι, χωρίς καμία δύναμη αγωνιστική, με λιγότερη βοήθεια από τη διαιτησία σε σχέση με άλλα χρόνια, ειδικά ο Γαύρος. Αυτά τα δύο μάτς λοιπόν ήταν μια χρυσή ευκαιρία. Πεις κύριε, ορίστε, εσείς που λέτε ότι δεν είμαι αρκετός, εσείς που λέτε ότι δεν μπορώ να αντέξω το βάρος ρε, πήγα και έκανα διπλό στο Καραϊσκάκης, διπλό μες στο ΆΚΑ φίλε, και να συγκυροκροτούμε, πρώτοι εμείς να πούμε μπράβο. Πρώτος θα έβγαινα να πω. Εγώ, αυτή που έχω αυτή την εκπομπή, αυτό το μικρόφωνο, ρε παιδί μου, okay, αυτό. Εγώ μπορώ να μιλήσω για μένα. Δεν μπορώ να μιλήσω για άλλον. Δύο μάτς λοιπόν ήταν μάτς αποδείξεων. Και ήταν χρυσή ευκαιρία και η ομάδα να ξεφύγει και ο κόσμος να ζήσει αυτόν τον ενθουσιασμό, να ζήσει αυτή τη χαρά, να σπάσει αυτή η κατάρα της Αθήνας. Και στα δύο μάτς τι, τίποτα. 0-0. 0. Ένα πρώτο τεταρτάκι 20 λεπτό στο Καραϊσκάκης και τίποτε άλλο. 0 γκολ. Στα δύο μάτς. 0 γκολ. Χθες αρκούσε ένα γκολ για να πούμε ότι εντάξει, μπορεί να μην παίξαμε, αλλά πήραμε το χ. Η μοναδική ευκαιρία, πραγματικά ευκαιρία, είναι αυτή στο 88, νομίζω 87, κάπου εκεί στα τελειώματα του παιχνιδιού, που κάνει τη σέντρα ο Καντουρί και δεν βάζει σωστά το πόδι του ο Πρίγιοβιτς. Ο οποίος Πρίγεβιτς κοντεύει να καεί όταν δεν τροφοδοτείται καθόλου. Χθες βγήκε, έτρεξε, κυνήγησε, αλλά πρέπει και αυτός να πάρει την μπάλα. Το λέμε συνέχεια. Όταν έχεις ένα τέτοιο όπλο, φροντίζεις να βρεις ένα συντιστή να του περάσει 4 μπαλιές, όχι παραπάνω στο μάτς. 4. Στις 4 αυτός, τις 2 θα τις κάνει γκολ. Όχι όμως με γιώμα και ό,τι να είναι. Δηλαδή, δεν βλέπω ένα σύστημα. Δεν βλέπω έναν αυτοματισμό. Δεν βλέπω κάτι. Και okay, μπορεί να λένε οι υποστηρικτές σου κύριε Λουτσέσκου ότι στην άμυνα και τα λοιπά, εντάξει ρε παιδιά, ναι, αλλά δεν είμαστε όμως οι Ξάνθοι για να κοιτάμε μόνο την άμυνά μας. Δεν πρέπει να υπάρχει δημιουργία. Έχεις το κορυφαίο ρόστερ όλων των εποχών. Το επόμενο βήμα τώρα είναι οι καλοθελητές να βγουν και να πούν διάφορα για το ρόστερ. Περιμένουν στη γωνία. Ότι δεν κάνουν, ότι είναι παλτά, ότι άχρηστοι και τέτοια. Το αμέσως επόμενο στάδιο είναι. Αυτοί που περιμένουν στη γωνία να βγάλουν χολή. Η κατάσταση λοιπόν είναι αυτή. Μέχρι και η Κολέτσα λέει έβαλε γκολ στο Νόματς και εμείς τίποτα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα μου λέει ο Θανάσης από τα Γιάννητσα. Κολέτσα έβαλε γκολ. Και λες και είναι μια άγραφη κατάρα να πούμε,
να έχει μετά 15 μέρες διακοπή. Δηλαδή, πραγματικά, έχω αρχίσει πλέον να έχω ένα αρνητικό προαίσθημα όταν έχουμε διακοπή μετά 15 μέρες για εθνική, για εθνική ομάδα, για εθνική εορτή, για αργία, για οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Να μην υπάρχει αγωνιστική την επόμενη 15 μέρες να σέρνεται η γκρίνια. Κάτι πρέπει να γίνει. Ξέρουν αυτοί που είναι. Εχθές ο γιος του μεγαλομετόχου, του Προέδρου, με ειρωνικό μήνυμα στο Instagram, μπράβο σας λέει, δεν υπήρχε πάθος κτλ. Η ομάδα δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνει. Θα είναι η αλλαγή προπονητή. Χθες το βράδυ, λέει πολλοί κόσμος, για να εκμεταλλευτεί το 15ήμερο. Θα είναι πρόστιμο στους παίκτες. Θα είναι αλλαγή έξω κάποιοι που δεν αποδίδουν παρότι έχουν μεγάλα συμβόλαια. Θα είναι... Δεν θα πούμε εμείς. Ούτε επιβάλλουμε, ούτε διατάζουμε, ούτε κάνουμε τους έξυπνους. Λέμε όμως αυτό που βλέπουμε, ότι έτσι δεν μπορούμε να πάμε. Και το μόνο μέσα εισαγωγικά θετικό είναι ότι υπάρχει ακόμα άμεση επαφή μιας νίκης μόνο με την κορυφή. Δηλαδή δεν αποσπάστηκε κάποιος, αλλά δεν μπορεί, αυτό είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Εδώ υπάρχει κάτι το οποίο είναι άρρωστο στην ομάδα και πρέπει να βρούμε την ίαση. Πρέπει να βρούμε το φάρμακο. Πρέπει να γίνει ηλεκτροσοκ. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό. Το ξαναλέω, πρόστιμο, αλλαγή παικτών εκτός 18άδας, άλλοι παίκτες, αλλαγή προπονητή, να κατέβει, να πάει να τους μιλήσει ο Ιβάν. Να δούνε το άλλο του πρόσωπο, γιατί μέχρι τώρα είναι ο καλός πατερούλης, ο οποίος τους τα έχει όλα τακτοποιημένα. Όλα, το ξαναλέω, δεν τους λείπει τίποτα, είναι καλοζωισμένοι. Θα πρέπει λοιπόν, τι ζητάει ο κόσμος, αυτός που είναι έξω ο κόσμος σήμερα πραγματικά, από το σπίτι που κατέβηκα από κάτω. Ο οδηγός του σχολικού, ο οδοκαθαριστής, στην μπουγάτσα που πήρα τον καφέ, ο οδηγός του αστυνομικού που σταμάτησε στη γωνία εδώ, στο κεντρικό το δρόμο, στην Τσιμισκή. Όλοι αυτό, ρε Κωστή, γιατί τέτοια στενοχώρια να φάμε? Γιατί να φάμε τέτοια πίκρα? Το καταλαβαίνετε εσείς που φοράτε τη φανέλα και εσείς που είστε στον πάγκο, πόσο πολύ επηρεάζεται η καθημερινότητα πάρα πολύ κόσμου, ο οποίος έχει τα δικά του άλλα θέματα, οικογενειακά, οικονομικά, εργασιακά, ψυχολογικά, εθνικά, κοινωνικά, ο καθένας όπως τα βάζει με τη σειρά που θέλει. Και κοιτάει να βρει εκεί μια διαφυγή, ένα αποκούμπι, να στηριχτεί στον ΠΑΟΚ και να πάρει δύναμη. Να ξεφύγει το μυαλό του. Να πιαστεί από εκεί και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα άλλα θέματα. Εγώ δεν λέω ότι άμα ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει, ξαφνικά ο κόσμος θα βρει δουλειά ή δεν θα έχει ψυχολογικά να πούμε. Ή θα γυρίσουν πίσω οι φίλοι μας ή οι συγγενείς μας που φύγαν στο εξωτερικό. Ή ότι ξαφνικά η χώρα θα γίνει πάλι παραδεισένια εργασιακά και οικονομικά. Αλλά υπάρχει, ρε παιδί μου, κάτι να σου φύγει το μυαλό εκείνες τις ώρες. Τα έχετε όλα και παθαίνετε πανικό που μένει ο άλλος με 10. Δηλαδή, ρε παιδιά, έλεος. Έλεος, ρε παιδιά. Έλεος, πού είναι, εκεί τον αρπάζεις τον άλλον από το λαιμό. Και δεν τον αφήνεις να πάρει αναπνοή. Και μέχρι να πάρει χαμπάρι από τις φαλιάρες, από τη ζαλάδα που νιώθει, βρίσκεται πίσω 0-2 και γίνεται μπάχαλο. Από αυτούς. Με σφυρίγματα και τέτοια. Το ίδιο και στο Καραϊσκάκης. Και αφήνεται, περνάνε τα λεπτά, τρώμε τα νύχια μας, τρώμε τα στομάχια μας. Και περνάνε τα λεπτά, περνάει έτσι το μάτς έτσι, χωρίς να υπάρχει κάτι. Μια αντίδραση ρε αδερφέ. Ένα πάθος, μια τρέλα. Βγάλτε αυτή την τρέλα. Δεν μπορείς να τη βγάλεις, Λουτσέσκου. Εγώ πίστηκα χθες. Και το λέω, μακάρι να πετύχεις, μακάρι. Πρώτα βγούμε να πούμε, μπράβο σου Λεβέντη, αλλά την ομάδα την κατέβασε για δύο μάτς και δεν πίστεψες εσύ ο ίδιος την ομάδα. Πρέπει εσύ πρώτα να πιστέψεις ότι ο ΠΑΟΚ πάει να κερδίσει και όχι πάει να κλέψει με 0-0. Νοοτροπία ξάνθη, θα κλέψουμε το ματσάκι και να πούμε, μπράβο, πήραμε το χ, δεν χάσαμε. Αν λοιπόν αυτό το νιώθεις εσύ, πώς θα μεταφέρεις παίκτες, πάμε ρε να τους γαμπίμπι μέσα εκεί, ο ΠΑΟΚ είμαστε. Δείξε δύο βιντεάκια, βάλε δύο φωτογραφίες, βγάλε πες κάτι ρε παιδί μου. Μου γράφει μήνυμα χθες ένας ο διευθυντής Λιβόρνο που είναι Β' Ιταλίας. Έβαλε τους παίκτες όλους να μάθουν τον ύμνο της ομάδας απ' έξω. Ιταλούς και ξένους. Θα πεις αυτό είναι το σκεπτικό, κάτι κάνει ρε παιδί μου. Βάλε δηλώσεις κατά καιρούς που έχουν πει για τον ΠΑΟΚ, τα λόγια που είπαν για μας μετά τον τελικό αυτή. Από τον πρόεδρό τους μέχρι τον τελευταίο τους παίχτη. Πόρωσέ τους κάπως. Μπαίνουν, δηλαδή οι παίχτες σαν να είναι τετελεσμένο το γεγονός. Σαν να είναι προδιαγραμμένη όλη η κατάσταση. Σαν να είναι ένα απομονωμένο διάβημα. Σαν να, δηλαδή έτσι αυτή την αίσθηση έχουμε ρε παιδιά. Πραγματικά δηλαδή. Τι σας ζητάει ο κόσμος? Σας ζητάει να μπείτε
να παίξετε παθιασμένα, να τιμήσετε τη φανέλα, να τιμήσετε τα τεράστια συμβόλαιά σας και να πείτε ένα ευχαριστώ Θεέ μου. Ο καθένας στον Θεό πιστεύει, γιατί έχει μέσα και, ναι, έχει και άλλους. Ευχαριστώ Θεέ μου που είμαι στον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη, που δεν λείπει τίποτα σε μένα την οικογένειά μου, που τα έχουμε όλα. Τι μας ζητάνε, πάμε να πάρουν. Ποια ΑΕΚ, βρε. Ποια ΑΕΚ, βρε. Ποια ΑΕΚ. Ο Μπακάκης. Βγάλαν όμως πάθος. Και αυτοί και οι γάβροι. Και πάμε και τους ανασταίνουμε εμείς. Πάμε και τους ανασταίνουμε. Εμείς είμαστε ο Λάζαρος. Που ο Λάζαρος αναστήθηκε δηλαδή. Άλλος τον ανέστησε τον Λάζαρο. Αλλά θέλω να πω κάθε φορά αυτό το πράγμα γίνεται. Και δεν μιλάω για τον Χριστοδουλό, μιλάω τον άλλο τον Λάζαρο. Πραγματική απογοήτευση δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Ούτε θα πούμε εμείς, διώξε τον Λουτσέσκου ή φέρε τον Γκαρσία ή φέρε τον Χάβο ή φέρε τον Δερμιτζάκη ή φέρε δεν ξέρω εγώ ποιον. Δεν είναι δική μας δουλειά αυτή. Αυτοί αποφασίζουν. Κύριε Μπόλωνη, λάθος αποφάσεις. Όταν πήρατε καλές αποφάσεις, εμείς μέσα από την εκπομπή σας είπαμε τον καλό λόγο. Χωρίς να είμαστε, το ξαναλέω, δημοσιογραφική εκπομπή αμιγώς. Λέμε αυτό που βλέπουμε. Σας χειροκροτήσαμε όταν φέρατε τους καλούς παίκτες. Φέτος, λάθος, λάθη, αιμονή, λάθος επιλογή που δεν ήταν δική σου. Με τον Στανόγεβιτς, από εκεί ξεκινάει το στραβό και διορθώνουμε το λάθος με ένα άλλο λάθος, θεωρώ εγώ. Και ξαναλέω, μακάρι να πετύχεις κύριε Λουτσέσκου, μακάρι να το γυρίσεις, όμως μέχρι τώρα έχουν χαθεί άσκοποι βαθμοί σε Λιβαδιάδες, σε Απόλλωνους, σε Ελάρισες, σε. Και τώρα και στα δυο μάτς, με Ολυμπιακό και ΑΕΚ έτσι όπως είναι, στην τραγική αυτή κατάσταση. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Θα ανοίξουμε γραμμές. 23-10-287-888. Δεν ζητάει ο κόσμος να κερδίζετε κάθε φορά δεν και καλά. Αυτό που ζητάει είναι να παρουσιάζεται η ομάδα αντάξια της ιστορίας της, του λαού της, αντάξια του προέδρου της, αντάξια των υψηλών συμβολέων, να θέλετε να το πούμε και στο πιο πρακτικό, αντάξια της ιστορίας της ομάδας. Τίποτα. Δυο μάτς, κατεβασμένα χέρια. Νοχελικότητα, ιτοπάθεια, μια κατάσταση. Άλλη ομάδα είναι αυτή στην Τούμπα. Το είπαμε. Ναι, ρε παιδιά, αλλά συγγνώμη. Υπάρχουν και τα εκτός έδρας παιχνίδια. Δεν παίζουμε μόνο εντός. Τι θα γίνεται αυτό, θα γίνεται δηλαδή. Θα πάρουμε όλα τα μάτς στην έδρα μας και όταν θα βγούμε έξω θα ξέρουμε ότι είναι 0 στο Πηλίκον. Το ξαναλέω, με Απόλλωνες, με Λάρισες, με Λεβαδιακούς και στα δυο αυτά μάτς. Ήταν μάτς αποδείξεων αυτά για όλους σας. Και πήρατε 0 και στο Καραϊσκάκης και χθες. Και εσείς κύριε Λουτσέσκου φανήκατε κατώτερος των προσδοκιών και μη ικανός να μεταλαμπαδεύσετε πάθος στην ομάδα, να βρείτε τα σωστά συστήματα, να πάει η ομάδα και να κάνει δυο διπλά και να είσαι πρώτος μάγκας και όλοι μας σας χειροκροτούμε, όποιος δεν είναι εμπαθής. Αλλά και εσείς οι παίκτες φανήκατε φοβισμένοι, φοβικοί, χωρίς πάθος, σχεδόν διεκπεραιωτικοί. Να τελειώνουμε και να φύγουμε. Πολύ λυπούμαστε που μας δίνετε τέτοια στεναχώρια. Εκτός από τα άλλα θέματα που έχει ο καθένας μας. Πολύ. Και μπλοκάραμε επειδή μείναν οι άλλοι με 10 παίκτες. Δηλαδή τρώει ο άλλος τη βουρδουλιά στην πλάτη. Ξέρετε, έφαγε ο άλλος το βούρδουλο να πούμε και να πόνεσε η πλάτη μας. Επειδή ο άλλος, τι, τον λυπήθηκες. Τι. Αλλά εκεί φαίνεται το έλλειμμα στην ψυχολογία. Να μένει ο άλλος με 10 και να μπλοκάρεις εσύ επειδή νιώθεις ότι τώρα πρέπει. Γιατί αυτό είναι, παιδιά. Δεν χρειάζεται να είμαστε ο Φρόιντ για να το καταλάβουμε. Έμεινε ο άλλος με 10 και αμάν τώρα ανεβαίνει η πίεση ότι πρέπει. Τώρα που έμεινε με 10, τώρα πρέπει σίγουρα να κερδίσω. Έτσι νιώσατε φόβο για αυτό το πράγμα. Μα ίσα. Τώρα πες σε πατήσω στο κεφάλι ρε. Τώρα που είσαι με 10, θα σε λιανίζω, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν φεύγω από εδώ αν δεν φύγω και μάλιστα θα σε διατσίρω κιόλας. Να με θυμάσαι. Και ανταυτού, μέσα τα κεφάλια, ένας φόβος, γιώμες αυτά. Και η ΑΕΚ βγάζει τρέλα εκεί. Η ΑΕΚ. Πίεση από τον πάγκο, πίεση από τον κόσμο, λογικό. Δεν πήγατε να παίξετε φιλικό, έπρεπε να τα ξέρετε αυτά. Πολύ κλωτσίδι, πολλές διακοπές,
Αλλά αυτό είναι το ντέρμπι. Τι να πούμε. Γιατί πέφτανε κάτω οι παίκτες της ΑΕΚ. Με αυτόν τον τρόπο πήραν το αποτέλεσμα. Με αυτό. Αυτά από μένα. Ξαναλέω. Κληρώνουμε ένα smartphone Lenovo. Καταπληκτικό κινητό. Με όλα πάνω. Δεν χρειάζεται λέω τώρα κάμερες και βίντεο και αυτά και αυτά. Δεν χρειάζεται. Smartphone. Τα πάντα. Τα πάντα είχε πάνω. Τα πάντα. Καταπληκτικό κινητό smartphone από τη Lenovo. Εξαιρετική εταιρεία, εξαιρετική μάρκα. Ένα κινητό υπέροχο. Με μεγάλη οθόνη εννοείται, δεν έκανα μικρούλι. Έτσι. Το κληρώνουμε αυτό σήμερα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. 54526. Καταπληκτικό κινητό. FM κενό, με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες στο FM, αφήνετε κενό. Δεν χρειάζεται να μου γράφετε κενό. FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Από την ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης, που σήμερα το βράδυ έχει event εκεί. Μετά τις 7 θα κληρωθούν 50 δώρα και smartphones και τηλεοράσεις και DVD player και laptop και tablet και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ένα καταπληκτικό event με live μουσική, με ταχυδεκτυλουργούς, με ωραία πράγματα. Με μια αναδρομή στα 50 χρόνια του μαγαζιού. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Θα ανοίξουμε γραμμές, θα τα πείτε κι εσείς. Μείνετε εδώ, εδώ είμαστε στο Λίμπερο. Πάμε. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Αυτό έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει. Αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Δεν αλλάζει ποτέ. Πριν ανοίξουμε γραμμές, να πω και πάλι ότι κληρώνουμε σήμερα ένα καταπληκτικό smartphone. Δώρο και ακριβό και ακριβοθόρητο και υπέροχο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης που γιορτάζει τα 50 χρόνια και σήμερα έχει event μετά τις 7. Έχουμε σήμερα ένα κινητό smartphone Lenovo. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Γραμμές ανοιχτές για σας. Θερμή παράκληση να μην χρειαστεί να κόψουμε κανέναν. Ασκήστε όσο σκληρή κριτική θέλετε. Πείτε ό,τι θέλετε. Έχετε απόλυτη ελευθερία. Δεν έχουμε αναγνώριση στις κλήσεις. Είστε ελεύθεροι να μιλήσετε, να πείτε αυτό που θέλετε, να το βγάλετε από μέσα σας. Αλλά μην χρειαστεί να κόψουμε κάποιον με βρυσίδια ή με μπινελίκια ή με μηνύσιμα πράγματα. Το ξέρετε, οι παλιοί. Το λέω και για καινούριους και τα λοιπά. Πάμε, καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς του, παιδί. Καλημέρα, τι κάνεις. Γεια σου, Αντρέα. Ρητορικό το ερώτημα. Ρητορικό το ερώτημα. Πήρα τηλέφωνο χθες σε 2-3 φλαράκια. Πού το βλέπω τον αγώνα, εκεί. Τι λέει ο κόσμος, φταίει ο προπονητής. Πού το βλέπω τον αγώνα, εκεί. Τι λέει ο κόσμος, φταίει ο προπονητής. Yeah. Ας μου πει ένας τώρα, φίλος. Μα έχει μερίδιο ευθύνης, τεράστιο. Μα μας πει ένας φίλος. Έτσι, εκεί που ήτανε, δηλαδή όταν βγαίνουνε, να μου λένε, ναι, τον έβλεπα τον αγώνα εκεί, ναι, ναι. Και όλοι και λέγανε... Μα και στα μηνύματα, και στον τοίχο και στα φόρα και παντού, έτσι, δεν είναι. Απλά, λοιπόν, απλά δεν φταίει μόνο αυτός, δεν μπορεί οι παίκτες να είναι άμυροι. Όχι, διαφωνώ, έτσι. Κώστα. Να σου πω γιατί. Οι παίκτες δεν έχουν ευθύνη. Να σου πω γιατί. Ναι. Λοιπόν, ο προπονητής στο εξωτερικό, πώς λέγεται, manager. Σωστό, μα το είπα αυτό που θες να πεις, ότι έτσι πρέπει ο προπονητής να εμφυσίσει τους παίκτες. Και άμα είναι ο προπονητής καλός, δεν παίζει καλά έξω, μέσα ο άλλος. Αυτό είναι μέσα στις ευθύνες του προπονητή, είναι και το πώς ετοιμάζει τους παίκτες. Αλλά και οι παίκτες όμως, φίλε, πρέπει να δείξουν, παρότι μπορεί να μην έχουν βοήθεια από τον πάγκο, να βγάλουν φίλε πάθος, δεν το βγάζουν. Ναι. Να βγάλουν πάθος, αλλά και στον τάκο, τι δεν έβγαλες πάθος. Ένας, δύο, όχι, την επόμενη Κυριακή θα το δείτε από το σπίτι. Βάλε αυτόν που βγάζει πάθος. Τελείως. Και πάνω απ' όλα, να το κλείσω, πάνω απ' όλα όμως για μένα, χθες, εγώ το βλέπω, έτσι. Ναι. Λοιπόν, σαν οργανισμό, Ιβάν Σαββίδης, έλα εδώ αγόρι μου. Όχι τώρα θα κάνουμε από Skype τηλεδιάσκεψη από το Ροστόβο που θα σε... Θα μιλήσουμε, θα τα βρούμε και θα κάνουμε και θα ράνουμε. Λέει ούτε αυτά τα χαζά τα Instagram και τα Facebook και αυτά. Κάτσε ρε Γιωργάκη, πού πας αγόρι μου, κάτσε. Σε βάλει να σε πάει, εγώ ήμουν ο μπαμπάς σου, θα σε πιάνω από τα αυτιά σου, έλα εδώ έχουμε μια επιχείρηση σοβαρή, ας τα Instagram και τα Facebook να πούμε. Εντάξει, 25 χρονών είσαι να πούμε. Σοβαρός θα αναλάβεις αύριο επιχειρήσεις. Τι θα κάνεις μέσα από το Facebook, θα τις κουμαντάρεις και από το Instagram. Δεν μας σοβαρό, εδώ κρίνει, εδώ πάμε στη δουλειά και δεν έχουμε τέτοια. Ναι, αλλά δεν φταίει αυτό που δεν κέρδισε χθες η ομάδα. Δεν φταίει δε αυτό, ρε Κώστα, αλλά ξέρεις ότι όταν... Ότι είναι και αυτός ένας, επιβαρύνει την όλη κατάσταση, την ψυχολογική και την πρακτική, εν πάση περιπτώσει. Έτσι έχουμε πέσει θύμα, να πούμε, του ίδιου μας του εαυτού. Η δυνατή που ξεκινάς δυνατός στην αρχή, ξέρω εγώ, φοβίζει ο άλλος, φοβάται, σε βλέπει τρόμο στα μάτια του κάτω, η Αθήνα έρχεται το πάρκο, τι θα κάνουμε, ταμπούρια, βλέπεις την ΑΕΚ και παίζει ταμπούρι πίσω, να πούμε, και σου κλέβει το παιχνίδι, να πούμε, η ΑΕΚ. Και λίγο, άμα πήραμε τον ΠΑΟΚ,
κάνουν οι άλλοι, νικήσαν οι άλλοι και κάναν το γύρο κάναν του όλε, κάναν όλε, όλε. Πλάκα καμία, δηλαδή... Ανδρέα μου, κάνε επίλογο σε παρακαλώ. Τίποτα, ρε, τίποτα. Τι να σου πω, θα τα γράψω κιόλα να πούμε. Θα τα γράψω, θα στείλω να πούμε αυτό. Ο Σαββίδης πρέπει να πάρει άμεσα απόφαση για μένα. Άμεσα. Άμεσα. Ο ίδιος να βγει και να πει αυτό ένα, στα δύο, μηνύματα, τρία, αυτό βλέπω. Restart. Σαββίδης, φίλε. Αυτό θα γράψει ιστορία αύριο, μεθαύριο. Έγινε, Ανδρέα. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Για. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Γιώργο. Ας το πούμε. Λοιπόν, αγαπητέ μας κύριε Ιβάν Σαββίδη, διώξε τον. Θα μας αρρωστήσει αυτός ο άνθρωπος. Θα μας αρρωστήσει. Ήδη μας αρρώστησε. Εγώ να ήμουν προπονητής χθες, η αγαπητή κυρία Τούλα μας να ήταν προπονητρία, ο Παναγιώτης θα έκανε την αλλαγή του Σαμπράνο στο 20 λεπτό. Βλέπεις ότι έχουν ξεσηκωθεί ο πάγκος, οι φύλαθλοι σε κάθε επαφή του Σαμπράνο. Ξέρεις, θα τον πετάξει. Έρχεται, φωνάζει. Άλλαξε τον, ρε παιδί μου. Κάνει την αλλαγή, βγάλει τον Ουκρανό και κακώς δεν έβγαλε τον Ουκρανό την πρώτη φορά και βάλει τον Κρέσπο. Και όπως είπε η Ευηρία είναι, βάλει τον στη θέση του κτλ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και όταν είσαι αρχηγός σε μια ομάδα, αγαπητέ Δημητράκη, αγαπημένο μας Δημητράκη, θα κάνεις τα πάντα για να ξεσηκώσεις τους συμπαίκτες σου. Ο αρχηγός σε μια ομάδα ποδοσφαίρου. Σε αυτήν, ειδικά, σε αυτήν ειδικά, όχι σε μία ομάδα ποδοσφαίρου, σε αυτήν ειδικά γενικά, την ομάδα. Δεν διαφωνώ μαζί σου, απλά σου λέω, το επικροτώ και απλά σε αυτήν ειδικά την ομάδα, ακόμα περισσότερο, ο αρχηγός, θα έπρεπε. Ο αρχηγός ξεσηκώνει την ομάδα, τον βάζει τους παίχτες του, τους βάζει στην πρώτη παίξτε. Εσύ δεν έκανες τίποτε, παλικαράκι μου καλό. Σε αγαπάμε, σε υποστηρίζουμε. Αλλά η λέξη όταν είναι ο έχει ο άλλος το περιβρακιόνιο στην ομάδα τη δικιά μας θα τον πάρει τους συμπαίχτες του. Κλείδωση ήθελα να πω κάτι. Μετά την διακοπή παίζουμε κύπελο, για παίζουμε τον Ατρόμητο. Μετά τη διακοπή νομίζω έχει κύπελο πρώτα και μετά δηλαδή, όποτε οι τιμωρίες πάνε στο κύπελο. Ναι, ναι. Κοίταξε, είπαμε 10 Δεκεμβρίου είναι το πρώτο μάτς. Με Παναθηναϊκό ναι. Εδώ και το μάτς με τον Ατρόμητο είναι Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος. Άρα μετά τη διακοπή νομίζω έχουμε κύπελο και μετά. Ωραία. Θυμάμαι πάντως ότι είναι Δευτέρα το μάτς με Ατρόμητο, ότι είναι Δευτεριάτικο. Ναι, θέλω να ξέρω, θέλω να μάθω αργότερα που θα βγει η ποινή, πόσες θα ρίξουν στον Αραούχο. Γιατί τρεις έφαγε ο Κουλούρη. Καλά, εντάξει. Για πόσο είχε γράψει ο διαιτητής. Εγκληματική ενέργεια. Βιοπραχία, κάτι τέτοιο. Ναι, η Δευτέρα 20 πάμε. Καταλαβες. Τώρα δεν έχει. Λοιπόν, Δευτέρα 20 παίζουμε. Παίζουμε χωρίς τον Χριστίο. Γιατί 28 νομίζω παίζουμε με την στο κύπελο. Μπορεί, δεν θυμάμαι τώρα. Έγινε Γιώργο μου. Σε φιλό. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Θα πεθάνουμε από ΠΑΟΚ. Και δεν θα ξέρουν από τι πεθάνατε. Αυτό έτσι κι αλλιώς. Ναι. Όποιος κατηγορεί τους φέκτες, προσωπική μου άποψη είναι ή άσχετος ή στημένος. Γιατί φίλε μου έχω παίξει. Διαφωνώ μαζί σου κάθετα οριζόντια. Έχω παίξει μπάσκετ και με ένα ίδια ομάδα. Θα ήθελα να λες την άποψή σου. Χωρίς να χαρακτηρίζεις αυτούς οι οποίοι έχουν τη δική τους άποψη και λένε για τους παίκτες. Ούτε στημένοι ούτε άσχετοι. Πάρτο λοιπόν. Μπράβο, ωραία. Λες λοιπόν εσύ πες ότι φταίει μόνο ο προπονητής. Και ότι οι παίκτες είναι άμυροι. Και η ίδια ομάδα μέσα σε δύο μήνες ήτανε, πετούσε και ήρθε ο επόμενος και την κατέστρεψε. Πολύ ωραία. Αυτό δεν κάνει ούτε άσχετος ούτε στημένος. Και εγώ είπα ότι φταίνε και οι παίκτες, είμαι άσχετος ή στημένος. Πες το μου στα ίσια. Δεν μπορεί να έχει. Δεν με ακούς που σου μιλάω, δεν με ακούς. Σε ρωτάω λοιπόν. Γι' αυτό δεν το ακούω, ωραία. Το πήρα πίσω. Γι' αυτό. Δεν συνεχίζω να το υποστηρίζω. Δεκτή η συγγνώμη σου λοιπόν. Πάμε. Λοιπόν. Ωραία, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, δεν μπορεί στη συμφωνική ορχήστρα να μην ξέρουν να παίζουν όλοι από κάτω μόνοι τους χωρίς το μαέστρο και να φταίνει για αυτό. Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Έχεις τα υλικά. Λοιπόν. Έχεις καλά υλικά. Δεύτερον, Κωστή,
Και πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να βρεις το πρόβλημα, όχι τη λύση του. Αν βρεις και εστιάσεις το πρόβλημα, η λύση είναι πολύ εύκολη. Πολύ εύκολη όμως. Πολύ σωστά. Και το κυριότερο, όχι να βγεις μετά και να κάνεις στιγμή... ανάλυση του τι είδαμε. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι ο προπονητής. Είναι αυτοί που επέλεξαν τον προπονητή. Εκεί είναι η λύση. Ναι. Τους στέλνεις πακέτο όλους και βάλεις στη διοίκηση καθαρούς ανθρώπους. Που δεν θα συνεργάζονται με μάνατζερ. Πρόσεξε. Μην τυχόν. Λούπος Μίχελ, μην αφήνεις έτσι. Άκουσε με, Κώστα. Όχι, δεν ρωτήσω τίποτα. Ναι, λέω εγώ ρε παιδί μου. Ο Μίχελ τον επέλεξε. Δεν, έχω... ναι. Δεν υπάρχει. Ναι, ναι, που δεν θα έχω υποψίες ότι θα συνεργάζονται με μάνατζερ ή με ραδιοφωνικούς παραγωγούς αυτό... και τάχα δημοσιογράφους για να φέρουν ειδήσεις και όχι. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Και να γίνεται αυτό το πράγμα που στηρίζει ο ένας τον άλλον και βλέπουμε τα χάλια αυτά τώρα. Ναι, ναι. Αυτό το λες εσύ, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Κώστα μου, είναι δική σου άποψη και δεν το ξέρω. Όχι, 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 δεν το ξέρω. Εικάζεις. Που δεν θα έχω υποψία. Ναι, ναι. Δεν είπα ότι το κάνουμε ή ότι θα κάνουμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Λούπος Μίχελ επέλεξε τον Λουτσέσκο. Αυτό είναι γεγονός. Το άλλο που λες είναι φήμη, είναι... Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι η διοίκησή του, όχι ο προπονητής του. Η διοίκησή του. Γιατί εμένα κάναμε αμάν, αμάν για να μου φέρουν τον Λουτσέσκου, σύνησα, μου φέραν τον Στανόγεβιτς και μετά μου το φέρανε υποχρεωτικά τα Βαγγελίκη, τον Λουτσέσκο. Αυτοί οι ίδιοι που θέλουν και καλά το καλό του ΠΑΟΚ και μου φέραν τον Λουτσέσκο, θέλουν να μου φέρουν το καλοκαίρι τον Καρπουζά. Για ποιο λόγο, για το καλό του ΠΑΟΚ. Για το καλό του ΠΑΟΚ μου φέρανε τον Λουτσέσκο. Οι ίδιοι θέλουν να το φέρουν. Επειδή οι ίδιοι δεν έχουν πρότιμο ότιμο βίο, πιστεύω ότι και ο Καρπουζάς να έρθει, θα έρθει για τον λόγο που ήρθε και ο Λουτσέσκο. Θεωρώ ότι αδικείς. Διαφωνώ με τον Καρπουζάς. Δεν αδικώ κανέναν. Είχε μια ομάδα και με παράτησε Μάρτιο μήνα. Μάρτιο μήνα με παράτησε. Με ομάδα εκατομμυρίων. Όταν πήγα να κάνω το βήμα παραπάνω, με παράτησε και έφυγε. Έγινε, Κωνσταντίνε. Όχι, είναι θέλω. Η άποψή σου, ρε φίλε. Λοιπόν, εντάξει, δικαίωμά σου. Φυσικά, δικιά μου άποψη. Αλλήμονω. Γι' αυτό ανοίγουμε τις γραμμές. Ούτε πρέπει να συμφωνούμε σε όλα. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορώ να πω Καρπουζά τον πρωταθλητή Ευρώπης. Είναι να φύγουν από το Σαββίδι κάτω, ξεκινώντας από Καγκάση, μέχρι την καθαρίστρια στο Αλέπες. Να μην μείνει κανένας. Γιατί ο καρκίνος ξυλώνεται. Ξυλώνεται. Άμα δεν ξυλωθεί, θα κάνει μετάσταση πάλι. Όλοι τους πρέπει να φύγουν. Μας έχουν αποδείξει ότι δεν δουλεύουν για το καλό του ΠΑΟΚ. Δεν έχω καμία σχέση με τον Καγκάτσι και το ξέρεις. Ούτε είμαι κανένας υποστηρικτής. Με κανένα απολύτως. Επειδή όμως ανέφερες επίθετο. Επειδή ανέφερες επίθετο, θέλω να σου πω. Ότι σε αρκετά πράγματα. Εγώ είπα από το νούμερο 2, από το σταθμό. Ναι, λέω ότι σε αρκετά πράγματα ο συγκεκριμένος γνωρίζω και νομίζω ότι το γνωρίζεις και εσύ. Ότι την ομάδα την βάλεσε σε πολλά πράγματα. Το γνωρίζω και εγώ. Έτσι. Ναι, Κωστή. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, okay, τα λάθη, ναι, είναι μέσα στο πρόβλημα. Σου είπα ο Καγκάτης. Σου είπα ότι για να καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Και εγώ δεν κάνω, τον συνήγορο κανενός. Έτσι, δεν έχω καμία υποχρέωση κανέναν. Απόλυτα. Έγινε, Κώστα, περιμένουν τέσσερις. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Θα ήθελα θερμή παράκληση. Γίνεται πολύ. Εμείς πάλι ζουμουσούμε τον Κωστή. Ιδίως τότε, φίλε. Είναι η μόνη μας χαρά, φίλε. Μου είπε κάποιος. Ο Τάδε λέει δεν ανοίγει γραμμές μετά τις ήττες. Μα ίσα ίσα. Μα ίσα ίσα, φίλε. Όχι, ίσα ίσα. Τότε πρέπει να αφήσω να μιλήσετε. Τι ευχαριστήσεις πολύ, φίλε. Εγώ δεν θέλω να τα πω. Θέλω να πάρω και εγώ τηλέφωνο στην εκπομπή, φίλε. Λοιπόν, μη με καπακώνεις. Έλα, λέγε. Κωστή μου, σε ευχαριστούμε καταρχήν που είσαι αρχηγός σε αυτή την εκπομπή του ήθους. Τώρα. Αυτονόητα. Αρχή και τέλος λάθος στο θέμα προπονητού. Καμιά ομάδα που έχει τόσο μεγάλες βλέψεις, γιατί αυτό πιστεύω εγώ, αυτές τις βλέψεις έχω σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και θα μιλήσω πολύ ήρεμα γιατί άμα συγχύζουμε ρίχνω πινιλίκια. Λοιπόν, γι' αυτό μιλάω τόσο ήρεμα. Καμιά ομάδα με βλέψεις σε πρωταγωνιστικό ρόλο δεν κινείται έτσι. Τον πιο άχρηστο να πάρει τον κρατάει και προσπαθεί να βγάλει τη χρονιά. Και εδώ δικαιώνω και τον φίλο, ο οποίος όμως, σε παρακαλώ, δεν θέλω να ακούω για τον προπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας Καρπουζάς. Καλά, αυτό είπαμε. Διαφωνώ τελείως. Όχι, διαφωνώ τελείως. Είναι η άποψή του όμως. Αφού το θέλω να το κάνουμε εμείς το δίκιο μας. Αν αποκαλέσω εγώ Καρπουζά τον. Μα τώρα τον πρωταθλητή Ευρώπης, η θύρα 4 για κανέναν άλλον προπονητή. Για κανέναν άλλον Μένιο, επειδή είσαι παλιός ΠΑΟΚτσης. Για κανέναν άλλον. Η θύρα 4 δεν έγραψε ανακοίνωση. Ευχαριστούμε, δάσκαλε. Κωστή, τι να βγούμε τώρα, να πούμε για το Σάντος.
Τέλος πάντων, είναι η άποψη του Κώστα και τη σεβόμαστε. Εντάξει. Το ότι τον αναγνώρισαν οι ειδικοί του ποδοσφαίρου. Άστο τώρα. Να σου πω κάτι. Τώρα. Σεβόμαστε την άποψή του, δεν τη δεχόμαστε. Διαφωνώ μαζί του. Τι να πω τώρα. Ο προπονητής μας είναι ένα νέο παιδί. Με εξοργίζει ότι είναι γιος ενός πολύ καλού προπονητή και κάνει και αυτό το προπονητή, όπως εξοργίζουμε με τους γιους των διαιτητών που αναρριχώνται. Και των τραγουδιστών. Με εξοργίζει. Λοιπόν, όταν όμως τον βλέπω εγώ, τον προπονητή μου και όλο το team, να μην αντιδρά αυτό που είπε προφανώς ο Γιώργος. Ο Σαμπράνο πάει για κάρτα. Η ΑΕΚ το χαλάει το παιχνίδι και ορμάει. Το χαλάει στην κυριολεξία, πάει για μπουνίδια πλέον. Και καλά κάνει. Αυτή είναι η μαγιά μιας ομάδος. Εμείς τι κάνουμε. Βγάλε τον βρέα αγόρι μου. Δεν θα μπω σε παιχνίδια και θα μου επιτρέψουν οι φίλοι, επειδή με ακούν να λαλώ κάποιες στιγμές. Είμαι ο άνθρωπος που έχω κάνει 1100 παιχνίδια, τα οποία κι άλλα 700-800 σαν προπονητής. Δηλαδή μέχρι τα 55 μου κοστή μου ήμουν μέσα στα γήπεδα. 5 φορές την εβδομάδα. Το προπονητήλικο είναι πολύ δύσκολο. Αλλά και πανεύκολο όταν είσαι δίκαιος. Και θα κλείσω γιατί θα κρατήσω πολύ ωραία τη γραμμή άμα κάνω ρητορίες. Ο προπονητής η μόνη δουλειά είναι να εμπνεύσει τους ποδοσφαιριστές του και να πάρει το 100 ή και το 90 μάλλον τις 100, γιατί το 100% είναι δύσκολο, να πάρει το 90. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι οι μικροί πλην του Αντζελότη αυτή τη στιγμή, και ξέρεις ποιους κατατάσσω στο Αντζελότη την κατηγορία, κανένας από αυτούς δεν μπορεί να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ εκεί που θέλουμε εμείς. Έγινε. Σε χαιρετώ. Γεια σου Μένιο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Αν προλάβω θα διαβάσω και μηνύματα. Ναι. Έλα φίλε μου. Έλα Κωστή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είσαι ο. Λοιπόν. Ο Λάμπρος. Ο Μοταρίφας. Έλα Λάμπρο. Έλα. 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 Λοιπόν. Κοίταξε να δεις. Για το μία παρένθεση μικρή από τώρα. Και θα συνεχίσω λίγο χωρίς να με διακόψεις. Ναι. Πέρυσι ο Ίβιτς σε έναν αγώνα πάω Παναθηναϊκός. Ο Εντρίκη έβγαζε φωτιά στα μάτια του γιατί ήταν εφημευριστικός και φοβόταν για την κάρτα και τον έκανε αλλαγή κατευθείαν. Αυτό για τον Λουτσέσκο και τον Σαμπράνο. Ναι. Αν θυμάσαι έναν αγώνα πολύ σωστό. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, πρέπει να προβλέπει. Πρέπει να προβλέπει. Τον έβγαλε έξω ο Ίβιτς για να τον προστατεύσει. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα. Επειδή βαρέθηκα Κωστή κάθε φορά να ακούω ότι φταίει ο προπονητής, φταίνει οι παίκτες, φταίει ο προπονητής, φταίνει οι παίκτες, θα σου πω λίγο ένα μικρό κομματάκι. Κάποτε ένα προπονητή, Άγγελο Αναστασιάδη, και είχε βγει ότι ο ΠΑΟΚ είναι τρυπημένος εκ των έσω. Πέρυσι ο Ίβιτς είχε θέσει έναν από τους όρους που για να μείνει στον ΠΑΟΚ. Εσείς οι δημοσιογράφοι και οι παραγωγοί τα λέγατε, ότι είπε το Σαββίδη να φύγουν κάποιοι άνθρωποι του ΠΑΟΚ μέσα από τη διοίκηση. Και του κάτι που δεν το δέχτηκε ο Σαββίδης. Λοιπόν, επειδή ήρθε στον ΠΑΟΚ Άρνεσεν, ήρθε στον ΠΑΟΚ Τούντορ, ο οποίος τώρα έχει την τουρκική ομάδα πρώτη στο τουρκικό πρωτάθλημα. Ήρθε στον ΠΑΟΚ ο Νομπόε και έφυγε σαν αδιάφορος και αποτυχημένος παίκτης. Ήρθε στον ΠΑΟΚ ο Νάτσικο. Όλα αυτά θέλω εσείς στην παραγωγή, για να μην μακρηγορώ, να μου βρείτε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι μέσα στη διοίκηση του ΠΑΟΚ και έχουν σχέση με μανατζαρέους, έχουν σχέση με οτιδήποτε που φέρνει η καταστροφή του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, δεν φταίνει για μένα ούτε οι παίκτες ούτε οι προπονητές οι τωρινοί. Φταίνε αυτοί που έχουν σχέση με τους μανατζαρέους και κρατάνε την ομάδα τόσο χαμηλά για συμφέροντα δικά τους. Λοιπόν, ναι, αυτό το λες εσύ. Εγώ δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό και ότι υπάρχει. Ότι είναι okay. Δηλαδή μέσα άνθρωποι στη διοίκηση που κάνουν τα χατήρια στους μανατζαρέους, το ότι κάνουν λάθος επιλογές, ναι. Αλλά αυτό σαν φήμη το ακούμε μια θεωρία συνωμοσίας, δηλαδή τι, ο Ιβάν είναι χαζός, δεν βλέπει ας πούμε, αν γίνεται κάτι τέτοιο μέσα στα πόδια του. Γιατί τον παρουσιάζουν, τον Ιβάν, λες και είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, άλλο το ότι έκανε λάθος επιλογή με τον Στανόγεβιτς ή ότι πίστεψε τον Μίχελ και πήρε τον Λουτσέσκο, άλλο. Αλλά άλλο είναι μέσα κάπου, αυτό το ακούμε μια μόνιμη θεωρία. Περίμενε, συγγνώμη λίγο. Λοιπόν, ήταν λάθος επιλογή ο Άρνεσεν. Έτσι ήρθε εδώ στον ΠΑΟΚ να πάρει τα λεφτά. Όχι, φίλε, δεν ήταν λάθος επιλογή ο Άρνεσεν. Δεν ήταν λάθος επιλογή ο Άρνεσεν. Ήταν, όταν τον πήραμε τον Άρνεσεν, ήταν από τους κορυφαίους τεχνικούς διευθυντές. Μπράβο, άλλο που εδώ μετά. Έφυγε γιατί η παρουσία του δεν ήταν αυτή που έπρεπε, φίλε. Δεν σημαίνει ότι. Δηλαδή, ο ίδιος έκανε κάποιες. Όχι όλες. Κάποιες επιλογές που ήταν λάθος. Αλλά γιατί θα πρέπει μονίμως να βρει... Έφυγε στιγματισμένος. Ο Στέφενς. Έφυγε στιγματισμένος από τον ΠΑΟΚ. Ο Στέφενς. Έτσι. Ο Στέφενς ήρθε, είδε ότι... Με δεν... ποιες θα κάνουν τον αποκαλούσανε κάποιοι παραγωγοί. Τραγικό. Και τα Σαντάρα. Διαφωνώ.
Τα έλεγα και όταν ήμουνα στο ίδιο ραδιόφωνο, σε παρακαλώ. Μπράβο, λοιπόν, κατάλαβα διαφωνία μου. Μιλάμε. Λοιπόν, παίκτες, πάμε σε παίκτες τώρα. Ο Νομπά έφυγε σαν αδιάφορος. Τον κυνηγούσανε. Μέσα εισαγωγικά τον κυνηγούσανε τώρα ο κόσμος, έτσι. Ο Νάτσχο, ο Στοχ, ο Νέτσιν. Ναι, αυτή τώρα λοιπόν, ήταν για τον Πάκο Νέτσιν και τον Στοχ. Ναι. Κώστα μου, λοιπόν, ένα και ένα όχι, τελευταίο. Στοχ, ναι, Νέτσιν, ναι. Θέλω να λογοδοτήσω στον ΠΑΟΚ, στον κόσμο, μα όχι στον ΠΑΟΚ, στον κόσμο, αυτοί οι διοικούντες, και μην μου πεις μόνο για τον Μίχελ, αυτοί οι διοικούντες που μου κάνανε ανανέωση το συμβόλαιο του Κουλούρη, που μου κάνανε ανανέωση που μου φέρανε όχι, το Λεβέκ. Τον Τζαβέλα, το Τζαβέλα και μετά το πήραν πίσω. Μπράβο! Δεν διαφωνώ. Μπράβο. Τα λοιπόν, λέμε φίλε όταν γίνονται, όχι μετά. Δεν περιμένουμε τη στραβή της ομάδας να τα πούμε αυτά. Εγώ θέλω να βγει κάποιος και να πει, να απαντήσει με ονόματα πια, έτσι από τους παραγωγούς ή τους δημοσιογράφους που το παίζουν παοκάρχες οι δημοσιογράφοι όλοι, να βγουν και να πούνε αυτά τα ονόματα που λέει ο Αναστασιάδης ότι ο ΠΑΟΚ τρεπιέται εκ των έσω και αυτά τα ονόματα που είπε ο Ήβιτς ότι κάποιοι θα πρέπει να φύγουν από τον ΠΑΟΚ. Γιατί όλοι έχουν αλλάξει, συγγνώμη για τον τόνο του φωνισμού, αλλά από χτες ήταν η αγανάκτηση που λένε. Λοιπόν, όλοι έχουν αλλάξει. Παίκτες, προπονητές, οι οποίοι ήρθαν με ονόματα και φύγανε στιγματισμένοι. Οι μόνοι που δεν αλλάξαν είναι 3-4 ονόματα που είναι μέσα στη διοίκηση. Ο προηγούμενος ο φίλος είπε κάποιο όνομα και εσύ είπες την άποψή σου και συμφωνώ για την άποψή σου. Ναι. Αλλά είναι κάποια ονόματα τα οποία έχουν μόνιμη βάση στον ΠΑΟΚ. Και έγινε. Είναι δυστυχώς για μένα η κάγκρινα του κακού. Έγινε. Να σε καλά. Αυτό να δει ο Ιβάν Σαββίδης και να καθαρίσει αυτή την κάγκρινα του κακού. Αλλιώς όποιος και να έρθει στον ΠΑΟΚ πάλι σαν αποτυχημένος θα φύγει. Μετά από λίγο καιρό. Να σε καλά. Γεια σου Λαύρο. Γεια σου Λαύρο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Λίγο πιο σύντομη άμα γίνεται. Καλημέρα ναι. Έλα Κωστή καλημέρα. Καλώς το παιδί. Να περιμένουμε κι άλλο που λέγαμε ότι να περιμένουμε. Τα παιχνίδια που δείξαν τελείωσαν. Τώρα τι να κερδίζουμε το... Όχι φίλε, αυτά τα δύο μάτσα ήταν. Αυτά τα δύο μάτσα ήταν. Καλά. Λοιπόν, αυτό το 1-0 το περίμενε σχεδόν το 90% του κόσμου, Κώστα. Το 1-0 υπέρ της ΑΕΚ. Και εγώ το περίμενα. Και μάλιστα ήταν χειρότερος ο τρόπος που χάσαμε. Γιατί είπα, θα καθίσω να δω μία ήττα ακόμα στην Αθήνα. Την είδα και όχι μόνο αυτό, πήρα και την πίκρα ότι μας ήρθε λουκούμι το μάτς. Το μάτς μας ήρθε λουκούμι. Και εμείς φερθήκαμε σαν βλάκες και το πετάξαμε στα σκουπίδια. Και όχι μόνο αυτό, χάσαμε και δύο παίχτες για τα επόμενα παιχνίδια. Έτσι. Ναι. Δηλαδή και ο Ζαμπράνο και ο Μπίσεσβαρ, ειδικά ο Μπίσεσβαρ μπορεί να κάνει και παραπάνω από μία αγωνιστική να παίξει. Έτσι δεν είναι. Ενώ πηγαίνει να σηκώσει τον αντίπαλό του, δηλαδή έχει καλή πρόθεση και πάει να σηκώσει το Σιμώες. Ο Μπακασέτας, παμπόνιρα, πάει και τον προκαλεί μπροστά στα μάτια του διαιτητή. Βλέπεις, τον τζιγκλάει κάποια στιγμή, κάνει λάθος κίνηση. Έτσι, 100% είναι η αποβολή, υπάρχει. Αλλά έχει πάει ο άλλος μπροστά εκεί και τον πιλατεύει μία ώρα ο Μπακασέτας. Εμείς δεν θα κατηγορήσουμε τους παίκτες της ΑΕΚ που έκαναν ακριβώς μα αυτό άκουσε, που έπρεπε να κάνουν. Μα άκουσες να λέω κάτι. Ήταν πέφτανε συνέχεια κάτω. Έπεφτανε συνέχεια κάτω. Έκαναν καθυστέρηση, το έπαιξαν πολύ έξυπνα και το έφεραν εκεί που ήθελαν. Φυσικά. Εμείς τι κάναμε. Αυτό είναι το θέμα, κατάλαβες. Άλλη μία παρουσία στην Αθήνα και πάλι τα ίδια. Και πάλι από Παρασκευή να λέμε ότι θα κάναμε το 1-3. Το θυμάσαι το σκορ, ε? Ναι. Πώς είπαν 1-3. Πολύ. Δεν βάλατε μυαλό ακόμα, ρε. Για τον ΠΑΟΚ. Ακόμα δεν βάλατε μυαλό. Το ρόστερ, Κώστα, έχεις την εντύπωση ότι είναι άστα τα ονόματα. Ουσιαστικά το ρόστερ είναι καλύτερο από πέρυσι. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι έφυγε ο Ερίκε και δεν βρήκαμε εξτρέμ. Θα σου πω το εξής. Επειδή λέμε συνέχεια για το ρόστερ, βέβαια είναι δύσκολη μέρα. Μάλλον δύσκολη εποχή. Πότε Κώστα θα περιμέναμε να έρθουν. Ο Καντουρί είναι καλύτερος από τον περσινό τον Μπίσεσβαρ. Ο Καντουρί είναι όχι, δεν το έχει δείξει. Δεν το έχει δείξει. Κοίταξε, σαν βιογραφικό, ο Μακ τίποτα. Ο Μακ έχει δείξει ότι είναι καλύτερος από τον προηγούμενο Μακ. Ο Βιερίνια έχει δείξει ότι είναι καλύτερος από τον προηγούμενο Βιερίνια. Τότε πώς έχουμε καλύτερο ρόστερ από τις προηγούμενες χρονιές. Το ότι δεν δείχνουν. Τα λόγια μόνο. Να σου απαντήσω επειδή με ρωτάς. Το ότι δεν δείχνουν τι μπορούν να κάνουν δεν σημαίνει ότι είναι κακοί παίκτες. Έτσι, εδώ είναι δύο παράγοντες. Ένα, αν είναι πραγματικά έτοιμοι για αυτό, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμος κανένας από αυτούς. Νοέμβριο έχουμε. Και δεύτερο, το ξέρω φίλε, ήρθαν τέλη Αυγούστου. Το ξέρω, μου το λες αυτό. Και εγώ ξέρω πότε ήρθαν. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί ο προπονητής να τους πάρει το 100% ή να τους βάλει στις θέσεις που πρέπει ή να τους τροφοδοτήσει έτσι ή τέλος πάντων να μπορέσει να φτιάξει το σύστημα για να δείξουν αυτό που μπορούν. Αλλά λοιπόν, δεν μπορώ να αμφιβάλλω για την ποιότητα, για το βιογραφικό των παιχτών που έχουν έρθει. Δεν μπορώ να λέω ο Σαμπράνο ότι ο Σαμπράνο δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ επειδή χθες έκανε αυτό που έκανε ή ότι ο Καντουρί είναι λίγος με παρουσία στο καμπιονάτο ή ότι δεν κάνει ο Μάτος ή ο Πρίγιοβιτς. Είναι δυνατόν παιδιά. Δηλαδή είναι εύκολο τώρα να απαξιώσουμε
Το επόμενο βήμα είναι αυτό. Μετά από ήττες και είναι δύσκολο να λέμε ότι έχουμε το κορύφαιο ρόστερ. Εγώ δεν χάνω την πίστη μου στο ρόστερ. Πιστεύω το ίδιο ρόστερ μπορεί να κάνει πράγματα. Δεν μας τα δείχνει όμως. Δεν διαφωνώ. Το πρωτάθλημα μπορεί να το πάρουμε. Δεν λέω ότι δεν θα το πάρουμε, αλλά θα το πάρουμε γιατί είναι Ολυμπιακός σε εκτρή κατάσταση. Όχι επειδή είμαστε εμείς καλοί. Αυτό που ήθελα να δω εγώ είναι να τσιμπήσεις κάτι από Αθήνα στα ντέρμπι που δεν το είδα, να περάσεις σε όμιλο του Europa League που δεν το είδα. Εγώ δεν ήθελα να τσιμπήσω, αδερφέ. Διαφωνώ με το ρήμα σου. Ήθελα να πάω και να κάνω δύο νίκες φέτος. Με αυτό το ρόστερ και έτσι όπως είναι Ολυμπιακός και ΑΕΚ, ήθελα δύο νίκες. Αλήθεια στο λέω. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σου με το να πάω να τσιμπήσω, αλλά αυτό πήγε να κάνει πιστεύω ο Λουτσέσκου. Να τσιμπήσω. Όχι να τσιμπήσω, φίλε. Θέλω να δαγκώσω και να φύγω νικητής. Όπως πήγαμε στη Λάρισα και τον απόλυτο. Άλλο εκεί. Μα και εκεί, φίλε. Μα και εκεί τώρα στη Λάρισα, μια οπισθοχώρηση, ένας φόβος. Ποιος είναι απέναντι. Δηλαδή, αυτά τι είναι συμπτώσεις είναι. Μήπως δεν μπορεί η ομάδα παραπάνω. Μήπως δεν μπορεί παραπάνω, γιατί παιδευόμαστε τόσο καιρό. Τα κερδίζουμε τα μάτια. Εγώ θεωρώ ότι η ομάδα φυσικά μπορεί παραπάνω. Φυσικά, στα λόγια. Έτσι. Στα λόγια, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε στα έργα. Εμείς, αν παίζαμε εμείς, αδερφέ, θα μου λες καλά, ρε Κωστή. Γιατί να πούμε δεν είσαι αυτός που πρέπει στην εκπομπή, γιατί είσαι ενοχελικός, γιατί αργείς να μπεις, γιατί κάνεις αρδάμ, θα σου έλεγα φίλε, έχεις δίκιο. Τι να κάνω, αγόρι μου, δεν παίζουμε εμείς. Ξέρω πολύ καλά ότι εσείς εκεί πέρα έξω, όλοι εσείς που παίρνετε, ότι αν είχατε τη δυνατότητα να φορέσετε ένα τέταρτο τη φανέλα. Θα βγάζατε περισσότερη αυταπάρνηση από πολλούς ακριβοπληρωμένους παίκτες. Και τζάμπα κιόλας. Ο αρχηγός μας χθες δεν βγήκε καλή φωτογραφία. Στη Λεωφόρο, όταν θα κατεβούμε, στο τρίτο ντέρμπι στην Αθήνα, ας βάλει λίγο παραπάνω ζελέ στο μαλλί και να προτάξει τον Μπράτσο λίγο πιο πολύ με το περιβραχιόνιο να φαίνεται καλύτερα. Αυτό με το ζελέ. Αν παίζει μπάλα, δεν μας νοιάζει το ζελέ. Το έχω πει πολλές φορές. Έγινε, καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Το έχω πει πολλές φορές. Αν παίζει μπάλα ο άλλος, δεν μας νοιάζει ούτε το τουάζ, ούτε το ζελέ στα μαλλιά, ούτε έτσι, ούτε το ντύσιμο, ούτε τίποτα. Το θέμα είναι να παίζουν. Δεν παίξανε και χθες πάλι. Απογοήτευσαν τον κόσμο, τον πότσαν δηλητήριο. Καλημέρα! Δεν κάναμε διάλειμμα, το πάμε μονοκοπανιά μέχρι 9.30. Καλημέρα σας! Yeah. Σε εσάς μιλάμε. Ναι, καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα, σε ακούμε. Καλή εβδομάδα, Κωστή. Καλή εβδομάδα, είσαι ο. Είμαι ο Πόντιος. Έλα, ρε Πόντιε. Περιμένω εδώ και ένα τέταρτο. Έλα, συγγνώμη, δεν θα πω πολλά πράγματα. Δεν πειράζει. Εγώ καλά πλάκα κάνεις. Και εμένα, αν με αφήσει τώρα, εγώ δεν μπήκα τώρα να δουλέψω και περιμένω στη γραμμή για να πω πέντε πράγματα. Εγώ δεν κοιμήθηκα καταρχάς μέχρι τις 5 ώρα. Όλοι μας. Είμαι σκασμένος. Μας επηρεάζει αυτό το πράγμα. Αλλά, παιδιά, λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Εχθές εκεί που έβλεπα το παιχνίδι, επειδή έχουμε πάρα πολλούς προπονητές στον ΠΑΟ, όλοι βρίζαν το Σάχο. Ξεκίνησε, λέει, λάθος έχει μέσα το Σάχο. Στο πρώτο ημίχρονο, ο μόνος που πήρε κεφαλιά και ο μόνος που διεκδίκησε στο κέντρο ήταν αυτός. Κάνω λάθος? Δεν είναι μόνο ο Σάχοφ που υστέρησε. Όχι, κάτσε να ολοκληρώσει και αυτό που σε ρώτησα. Okay. Ήταν, ρε φίλε, εκεί που έβλεπε τις κεφαλιές και όλα. Αδερφέ, δεν πήραμε ένας παίκτης, σε όλο ρε, το παιχνίδι στις προσωπικές μονομαχίες. Ούτε ένας δεν πήγε σαν άντρα, ρε φίλε, δεν είχε τα κάκαλα, ρε φίλε, να πάει να βάλει το πόδι. Κατά κράτος στις προσωπικές μονομαχίες, στη συντριπτική πλειοψηφία, να σου πω, σε στις 100 επαφές, τις 95, χάσαμε την κεφαλιά, τον τζαρτζάρισμα, τον τάκλινγκ. Δεν γίνεται να έχω ένα center four 2 μέτρα και όλο το παιχνίδι να μου παίρνει μία κεφαλιά. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Δεν το δέχομαι, ρε φίλε. Δεν το δέχομαι. Μην το βάλεις καν, ρε φίλε. Βάλε μέσα το Μακ, βάλε μέσα ποιον να σε πω. Βάλε μέσα το Μαλεζά center four, ρε φίλε. Αν είναι για λάθες κεφαλιές. Τι τον έχεις μέσα. Πήρε μία κεφαλιά, ρε παιδιά. Για μένα, πάνω απ' όλα φταίει ο προπονητής εχθές. Αν και έχω ξαναπάρει τηλέφωνο και σου είπα ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή. Αλλά ποιο, παιδιά, ξανακάνω την ερώτηση, ποιο θα φέρουμε. Αν είχαμε σωστή νοοτροπία σαν ομάδα, δουλεύαμε σαν ομάδα και είχαμε από πίσω έτοιμο προπονητή, όπως κάνουν όλες οι σωστές οι ομάδες, οι μεγάλες, παρακολουθούν ποιος είναι, ποιος μπορεί να γίνει ταλαντούχος προπονητής, τσακ το φέραμε. Ποιος είναι ο επόμενος, παιδιά, να το διώξουμε σήμερα. Εχθές να έφευγε. Εγώ αυτό φοβάμαι. Τρίτο προπονητή στην ίδια χρονιά. Από τότε που ανέλαβε ο Σαββίδης έφερε 10, ρε παιδιά, όλοι αποτυχημένοι φεύγουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχουμε αρρωστήσει, έχουμε χάσει τα νεύρα μας και δεν μπορούμε να βρούμε τι γίνεται. Να πάρει εμένα ο Σαββίδης να κάνουν τεχνικό διευθυντή, ρε φίλε, τότε. Και ένα ακόμα μεγάλο παράπονο, πολύ μεγάλο, Κωσί, δεν γίνεται να είναι ΠΑΟΚ
και ο Δημητριάδης και ο κάθε Δημητριάδης να σηκώνουν τον διαιτητή. Ρε παιδιά, έχουμε έναν άνθρωπο να βάλουμε στον πάγκο να μην μας πουλάνε τσαμπουκά, να μην μας πουλάνε τρέλα. Γίνεται αυτό το πράγμα, ρε Κωστή. Με το που γίνεται η αποβολή, μανούρα αμέσως. Μανούρα! Γιατί ρε φίλε να μην έχω. Συγγνώμη για τον τόνο, τώρα όχι, το έχω πάρει. Γιατί να μην έχω. Εγώ δεν λέω, δε λέω, ένα... δε λέω να τραμπουκίζουμε. Με... Όχι, φίλε, έτσι, δεν κατάλαβα. Έχω... Να το νιώσει ο. Αυτό, δηλαδή δεν θέλω εγώ να πάει να παίξει kickbox. Εγώ θέλω έναν να σηκωθεί, να έχει κύρος, να πει α, κάτι, για ηρέμησε. Είπες, τι γίνεται εδώ πέρα. Είπε πολύ σοβαρή. Να έχει κάκαλα, να έχει κύρος. Όχι να με σηκώνεται. Ευχαριστώ τον Παντελή τον Σβούρα. Τα παίκτης με πρόσφερε πολλά. Αλλά δεν μπορεί ο Παντελής να σηκώνεται εκεί και το λέει άλλος κάτι κάτω. Ο Παντελής έχει πληρώσει και από την τσέπη του για τον ΠΑΟΚ. Στο λέω, το ξέρω. Ούτε το ξέρω. Μόνο καλημέρα. Γεια σου, γεια σου. Τίποτα. Δεν το ξέρω. Απλά Κωστή, για μένα δεν φταίει μόνο ο προπονητής. Εκεί θέλω να καταλήξω, γιατί μην κρατώ και εγώ τη γραμμή όπως όλοι οι άλλοι. Παιδιά, πάνω απ' όλα ο ΠΑΟΚ και σε αυτό που είπε προηγούμενος ότι κάτι φταίει από μέσα. Δεν διαφωνώ και εγώ εκεί καταλήγω. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Να μην έχω ένα στον πάγκο με κύρος. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Όταν εγώ πήρα τηλέφωνο και είπα, όταν ήταν ακόμα ο Κωσεϊσάο στην Άντερλεχτ, είπα παιδιά αυτό φέρτε. Όταν ψάχναμε και πήραμε το τούτο. Φέρτε αυτό να κάνουμε ομάδα. Φέρτε πίσω το Λίνο. Δέστε αυτούς τους παλιούς, επειδή ξέρουν από πάω. Δεν κάνει λέει ο Κωσεϊσάο. Ποιος Κωσεϊσάο. Παιδιά, αν είναι να κάνω πάλι πειράματα, φέρτε τους τρελούς όλους μαζί, μαζέψε τους και κάντε ομάδα. Δεν μπορώ εγώ να διώξω τρίτο προπονητή, να φέρω τρίτο προπονητή, γιατί θέλω τον τέταρτο να το φέρω τον καλοκαίρι. Με αυτό το σκεπτικό, όχι πρωτάθλημα, τίποτα δεν θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε ομάδα καταρχάς. Καθόμαστε τώρα και κλεγόμαστε, γιατί θέλουμε τον καλοκαίρι του Σάντος. Ρε παιδιά, ο Σάντος είναι Σάντος και ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ. Πάνω απ' όλα ΠΑΟΚ. Ποιος Σάντος, ρε παιδιά. Για μένα που είμαι αγγελόσκυλο να σου πω έτσι, ούτε άγγελος ούτε σαν ούτε κανένας. Είναι τα τέσσερα γράμματα. Α, αυτό ρε φίλε. Αυτό τελείωσε. Δηλαδή και θα πρέπει. Πάνω απ' όλα πάω. Να ξεκολλήσουμε. Αυτό. Φύγετε από εγώ τα πρόσωπα. Εγώ λέω το καλό του πάω. Δεν με νοιάζει. Τον Κωστή να βάλει προπονητή. Να βάλει τον Κωστή. Δεν με νοιάζει φίλε. Ρε Κώστα, ειλικρινά σου μιλάω εγώ μέχρι τις 5 ώρα δεν κοιμήθηκα. Έχω αγανακτήσει. Ευτυχώς έχουμε τα παιδιά μας. Τη μέρα το πρωί πήγαινα τη μικρή σχολείο και πάω για την πάρω φλουράκι τώρα. Και με λέει, μπαμπά, λέω κορίτσι μου τι θα πας. Και πόντι είμαστε εμείς και με λέει, μπαμπά, σιρβάν, σιρβά, σιρβά θα πάω. Και άρχισα να γελάω και μου φύγε σε εκείνο, λίγο χαλάρωσα και λέω, πάλι καλά που έχω και το παιδί, λέω, γιατί θα σαλτάρουμε κιόλας, όλη νύχτα δεν κοιμήθηκα. Η νεκταρία που είναι 8, με περιμένει να γυρίσω. Χθες είχα καζίνο, παρουσίαση, μετά ήρθα εδώ, με περίμενα να γυρίσω. Βλέπει τα μάτσα όμως, βάζει και βλέπει. Εντάξει, δεν παρακολουθεί 90 λεπτό, αλλά ναι, καταλαβαίνει. Μπαμπά, τι έγινε πάλι. Μου λέει, πρόσεξε, από μικρό και από τρελό. Ναι, μπαμπά, τι έγινε πάλι. Εν τω μεταξύ, ο πεθερός μου είναι ΑΕΚ. Έτσι, δηλαδή γίνεται σχετικό μου χαμπέτι. Λοιπόν, μπαμπά, τι έγινε. Λέω, τι να γίνει. Άστο, τι έγινε. Κάθισε τώρα να πει στο παιδί. Αλλά όπως είπες, ευτυχώς υπάρχουν άλλα πράγματα, μας παίρνουν τη στενοχώρια ναι, γιατί είναι δεδομένη στενοχώρια. Σε φιλό, σε χαιρετώ. Κάνε, έλα, πάμε. Παιδιά, πάρα πολλά πάω. Αφήστε τα πρόσωπα. Δεν είναι τι πάνε να πει αγγελόσκυλο ή σαντόσκυλο, παιδιά. Αυτό το πράγμα. Σε πολλά πράγματα μας πήγε πίσω. Δεν μπορεί να υποστηρίζουμε πρόσωπο και μετά να είναι η ομάδα. Ή να θέλουμε να αποτύχει ο Λουτσέσκου επειδή έχουμε άλλον στο μυαλό μας και τον γουστάρουμε. Δεν είναι λάθος νοοτροπία, ρε παιδιά. Το λέω με πολύ αγάπη για αυτούς οι οποίοι. Γι' αυτό λέμε, θέλουμε να πετύχει ο Λουτσέσκου. Όποιος προπονητής είναι στον πάγκο. Δεν θέλουμε να αποτύχει για να έρθει ένας επειδή αυτό δεν τον γουστάρουμε. Εκ των πραγμάτων αυτός ήταν αντιπαθής από την αρχή. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Το ξέρετε εσείς. Με τις χειρονομίες, με τη συμπεριφορά του, με όλο. Λοιπόν, αλλά ξέρετε τι είπαμε. Εφόσον επέλεξε ο Ιβάν αυτόν και να τον εμπιστευτεί, πρέπει να θέλουμε να πετύχει. Αυτό είναι το σκεπτικό. Αλλά αποδεικνύει στα δύο αυτά μάτς που ήταν μάτς απαντήσεων ότι δεν. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε. 2310-287-888 Lenovo. Κινητό smartphone. Σήμερα έχει τόσες γραμμές και δεν πρόλαβα να το πω πολλές φορές. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καταπληκτικό κινητό smartphone Lenovo. Υπέροχο, τελευταίο μοντέλο. Καταπληκτικό με την οθόνη του. Όλα τα είχε πάνω, τα πάντα όλα. Την Άρτα και τα Γιάννενα. Κληρώνουμε προσφορά από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Καλημέρα σας. Κλάους. Έλα αγόρι μου, έλα. Λοιπόν, καταρχάς να πω να σταματήσουν όλοι αυτοί να παράγουν παιδί με αυτά που έλεγε γνωστός παραγωγός, το όνομα θα πω, να μην στεναχωρήσω. Okay, και το καταλαβαίνεις αυτό όταν αναφέρουν τον άτυχο, ρε φίλε.
Δηλαδή που είναι τυπικό παράδειγμα. Ο Νάτχο ήρθε 6 μήνες συμβόλαιο χωρίς τίποτα άλλο και έφυγε γιατί ήθελε να φύγει. Κανείς δεν τον έδειξε, κανείς δεν του είπε κάτι. Εγώ θέλω να λέτε τη δική σας άποψη αυτό. Η δική σας άποψη είναι πολύ πιο πολύτιμη από κάτι που έχει πει κάποιος και απλά εσείς το... Για να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Λέω ψέματα. Λέω ψέματα, Κωστή. Όχι, φίλε, όχι. Για τον Νάτχο έτσι δεν έγινε. Ήρθε 6 μήνες εδώ πέρα για να έχει να προπονείται και μετά σηκώθηκε και πήγε σε μια άλλη ομάδα. Ούτε κλειστό συμβόλαιο, ούτε επέκταση, ούτε τίποτα δεν του. Παρότι η ομάδα ήθελε να τον κρατήσει. Και τον Άτσο και τον Ομπόα. Ναι, όχι, τον καλά. Ναι, θέλω να σου πω όμως, ναι. Ναι, να μην κυκλοφορεί αυτό το πράγμα, γιατί το λένε 15 άτομα και μετατρέπεται σε αλήθεια αυτό το πράγμα τελικά για τους υπόλοιπους. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, κατά δεύτερον, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, Κωστή. Εντάξει, και δεν φταίει κανένας άλλος, δεν θέλουμε να το πούμε. Φταίει ο Ιβάν. Σε αυτό τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε, πλήρωσε τα χρέη κτλ. Πήγε και έφερε προπονητή γιατί το είπε ο φίλος του. Λάθος. Το είπαμε, όταν έγινε, αδερφέ. Το θυμάσαι, είσαι ακροατής καθημερινός. Το είπαμε όταν έγινε, ότι αμφιβάλλουμε πάρα πολύ. Αν ο Στανόγευτς, όπως είπαμε και για τον Λουτσέσκο, δεν το παίζουμε έξυπνοι. Εγώ θεωρώ ότι είναι άλλοι πολύ πιο σοφοί από μένα στην μπάλα. Εγώ αυτό που βλέπω, λέω, χωρίς να η εκπομπή να είναι δημοσιογραφική. Τι βλέπουμε, αυτό λέμε. Ούτε να βγούμε τώρα να πούμε, είδατε, σας το είπα εγώ. Ναι. Μα κανείς δεν το θέλει αυτό, ρε Κωστή. Μπορούν να μας διαψεύδουν, φίλε, κάθε μέρα. Να μας διαψεύδουν εκεί αυτοί που τους έχουμε σαν αμφισβήτηση. Να μας ρουμπώνουν και να λέμε μπράβο, ρε μάγκα. Πήγες και έκανες δυο διπλά κάτω. Εμείς που σε αμφισβητούσαμε, σε χειροκροτούμε. Καλά. Αυτό θέλω. Ονειρέψει να τα δεις αυτά τα διπλά. Ο μόνος ο οποίος ορίμασε σε αυτήν την ομάδα είναι ο κόσμος που ζητάει πράγματα. Ο μόνος που ορίμασε. Που λέει δεν θέλω να πας εκεί πέρα να κλέψεις βαθμό. Θέλω να πας εκεί πέρα και να τα σπάσεις όλα και να πάρεις τον βαθμό και να τους πεις αντεγιά. Αυτό. Εντάξει. Έγινε Κλάους. Καλά, δεν λέει τίποτα άλλο, έχει 500. Τα λέμε, Κωστή. Γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Δεν είπα καν χορηγούς. Θα τους πω στο μισάωρο. Έλα, έλα, φίλε μου. Καλημέρα. Εγώ είμαι ο Κωστής. Ναι, ναι, καλημέρα. Έλα, Στράτος είμαι ο... Έλα, Στράτος. Έλα, έλα. Εγώ βλέπω, Κωστή, εντάξει, χωρίς να ξέρω και πολλά πράγματα, αλλά βλέπω να πούμε ότι δεν υπάρχει πειθαρχία στην ομάδα. Η πειθαρχία ξεκινάει από κάποιον που πρέπει να σέβεσαι. Όταν σέβεσαι κάποιον και αυτός είναι ο προπονητής, ναι. Ένα μεγάλο ποσοστό. Πολύ σωστό. Έτσι, πρέπει να και αυτό δεν το κερδίζεις βάζοντας τους παίκτες να κάνουν push-ups. Με την προσωπικότητά σου, με τον τρόπο σου, να εμπνέει σεβασμό. Ναι. Δεν από νομίζω ότι, πάλι... ότι το εμπνέει τους παίκτες ως συγκεκριμένος προπονητής. Δεν εμπνέει τους παίκτες, αυτό ακριβώς. Ναι. Από την άλλη πάλι, όταν είσαι ένας προπονητής τέτοιος, σε αυτή την ομάδα μάλλον, και βλέπεις το παιχνίδι να πηγαίνει έτσι, δηλαδή τι καλύτερο ας πούμε. Βούτυρο στο ψωμάκι, φίλε. Το να μένει, ας πούμε, ξέρω εγώ, αντίπαλος με 10 παίκτες. Βούτυρο στο ψωμί. Βλέπω... Ναι, έτσι, αν και εμένα δεν θα μ' άρεσε αυτό, ας πούμε, και να το χοροπηδάω, ας πούμε, γιατί ας πούμε, οι άλλοι ήταν με 10 και εγώ τους νίκησα με 11, θα ήθελα να τους πάρω στα ίσα. Έτσι. Ναι. Αλλά εντάξει. Όταν βλέπεις, ας πούμε, αυτή την ευκαιρία, όταν έχεις αυτή την ευκαιρία, τους βάζεις, είναι μεγαλύτερη ευκαιρία να τους πετάξεις και 3 γκολ και να φύγεις. Ακριβώς. Και να είσαι ο άνετος. Δεν σε ακούω καθόλου. Τι να σου πω. Δεν θέλω να σε διακόψω. Περιμένει τόσο κόσμο που θέλω. Δεν πρέπει να μιλάω καθόλου κανονικά. Ναι. Σε ακούω, Στράτε μου, με προσοχή. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό που λες. Έτσι, και από τη στιγμή που δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, σημαίνει ότι δεν μπορεί, φίλε, να μην μπορείς έστω 2-3 παίχτες να τους εμψυχώσεις εκείνη τη στιγμή. Όχι και τους 11. 2-3 να εμψυχώσεις. Για να παρεσύρουν αυτοί άλλους τρεις, ας πούμε, για να πάρεις το παιχνίδι. Δεν πας να κλείσεις το παιχνίδι. Ξέρεις ότι έχεις πολύ καλό ρόστερ. Αλλά τι σημαίνει αυτό. Το φόβο στο μεταδίδεις στους παίχτες. Αυτό πρώτα κάνει. Πρέπει, αν ο καπετάνιος, αν ο στρατηγός δεν πιστέψει, τότε δύσκολο να πιστέψουν οι παίκτες. Όσο μεγάλες προσωπικότητες και αν είναι. Πώς θα το πιστεύεις. Δηλαδή, χωρίς να το ξαναλέω, χωρίς να λέμε ότι φταίει μόνο... Είναι εύκολο σήμερα να το ξεσκίσουμε, έτσι. Εύκολο. Εντάξει, σήμερα ναι. Να το Λουτσέσκου. Πολύ εύκολο. Αλλά δεν γίνεται εντάξει. Να βγουν λάδι οι παίκτες όμως. Φίλε, έχουν ευθύνη και αυτοί. Και, παρότι δεν πήραν βοήθεια από τον πάγκο, μπες και εσύ δείξε πάθος. Τρέλα. Τρέλα δείξε. Σίγουρα αυτά είναι και οι παίκτες, έτσι. Γιατί δεν πήγε και εκδρομή. Πας να παίξεις με έναν αντίπαλο ο οποίος είναι πολύ κοντά σου. Και διεκδικεί και αυτό το πρωτάθλημα. Έτσι. Έγινε στράτα. Δεν το γνωρίζουν αυτό.
Εκτός αν το γνωρίζουν αυτό. Και φυσικά να πούμε, συμφωνώ με όλους τους άλλους που είπαν, ας πούμε, ότι φταίει κάτι μέσα από την ομάδα, κάτι μέσα από την διοίκηση. Ναι. Τέλος πάντων, κλείνω, ζουμουσού, λέμε. Ζουμουσού, αδερφέ, φιλιά, φιλιά πολλά, φιλιά, γεια σου Στράτε. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Να προλάβω να διαβάσω και το μήνυμα της Νανάς που είναι μακροσκελές αλλά σημαντικό. Καλημέρα, ναι. Πάμε στον μεθ επόμενο. Μήπως γνωρίζετε ποιο τραγούδι παίζει στον πάγκο του ΠΑΟΚ και δεν το ακούει κανείς? Για πες. Μην με ξυπνάτε από τις 6, ξυπνητήρι κακό σε μισό σε μισό. Αφήστε με να κοιμηθώ. Αυτά ακούει ο Λουτσέσκου Κωστή. Δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε, να πάμε μπροστά. Στο είπα και την άλλη φορά. Δεν γίνεται, Κωστή. Αυτόν τον Γκάνιας, τον έχεις εκεί. Δεν ξέρω, δεν μπορεί. Μην τον παίρνεις στην αποστολή. Τι μου βάζεις? Δηλαδή, αφού ο Ελκαντουρί δεν μπορεί να αποδώσει αυτό που περιμένεις. Είναι ντεφορμέ. Γιατί δεν χρησιμοποιείς έναν άλλον? Όχι, γιατί είναι ντεφορμέ. Όχι, είναι ντεφορμέ. Δεν φορμαρίστηκε ποτέ. Δεν είδαμε ποτέ πραγματικά αυτό που μπορεί να κάνει ο Ελκαντουρί ακόμα. Γι' αυτό ρωτάμε. Δηλαδή, τα παιχνίδια που έπαιξε, που έκανε κάποια πράγματα. Ήταν εκλάμψεις. Εκλάμψεις για την αξία του και για το συμβόλαιό του και για το παρελθόν του στην Ιταλία. Περιμέναμε πολλά περισσότερα. Δηλαδή, ο Μπίσεσβαρ των τελευταίων αγωνιστικών πέρσι ήταν ανώτερος από τον Καντουρί που είναι μέχρι τώρα. Να σου πω κάτι. Λέω, χωρίς να στεκόμαστε σε ένα παίκτη τώρα, δεν είναι ένα παίκτη. Ναι, ναι. Αλλά γιατί δεν βάζει, άμα δεν θέλει, γιατί δεν βάζει τον Γκάνια? Κάποια στιγμή δεν πρέπει να τον βάλει. Και να σου πω και κάτι. Πέρσι έλειπε ο Γκάνια και κλαίγανε. Σε αυτά τα παιχνίδια τι κάνει? Κοιτά τον πάγκο σου, κοιτά του παίχτε. Συμπροπώνησε και λε, πιανού μάτι γυαλίζει. Αυτού νου. Ωραία. Μπορεί να λέγεσαι Λιμιός, μπορεί να λέγεσαι Βιερίνια, μπορεί να λέγεσαι Μπίσεσφαρ. Αυτός μπαίνεις και τους πατάς. Αυτό που έκανε η ΑΕΚ χτες, δηλαδή αντί να φοβηθούν να πούνε όχ, δύσκολα, ενώ ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατό, κάναν το ακριβώς αντίθετο. Αυτού νους το μάτι γυάλιζε. Του Παναθηναϊκού το μάτι γυάλιζε και νίκησε τον Ολυμπιακό, κατάλαβες. Λοιπόν, αν δεν γίνουν σημαντικές αλλαγές, όσο και να μας φωνάει, και αυτό το πρωτάθλημα θα το χάσουμε αυτή τη φορά μόνοι μας. Γιατί δεν μας θέλει ούτε η διαιτησία. Χτες ο διαιτητής έπαιξε καλά, έπαιξε αρκετά καλά, δηλαδή σε όλες τις φάσεις ήταν μέσα, όλες οι αποβολές και οι κίτρινες και των γιών ήταν σωστές. Λοιπόν, να μην βρίσκουμε δικαιολογίες μόνο στους άλλους, να βρούμε δικαιολογίες, όπως έλεγε και ο Άγγελος κάποτε, μέσα από τον ΠΑΟΚ. Έγινε, αδερφέ. ΠΑΟΚ χάνει μέσα από τον ΠΑΟΚ. Ο άλλος πέρσι, ο Ίβιτς, έκανε αλλαγή με τον Βάζελο, ενώ ήξερε πως, ότι μπορεί να το πάρει το παιχνίδι, άτομα που είχαν κίτρινη κάρτα, γιατί καταλαβαίνει τι μπορεί να γίνει. Αυτός δηλαδή τι είπε, να το σκεφτεί, να οριμάσει σκέψη μέσα του και μετά κάποια στιγμή να την βγάλει. Λοιπόν, ελπίζω να διορθωθούν κάποια πράγματα. Έγινε. Γιατί αλλιώς δεν πάμε καλά. Γεια σου, Τσουκνίδα. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Παιδιά, στην ομάδα, δηλαδή ο Ρουμάνος κλεφτοκοτάς, πρέπει να σε σβήσω, φίλε. Δηλαδή, κάνε κριτική, αλλά δεν μπορεί να χαρακτηρίσει έτσι. Είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ασχέτως θα το συμπαθώ ή δεν το συμπαθώ, το ξέρετε. Αλλά δεν μπορούμε να χαρακτηρίζουμε έτσι τώρα, δηλαδή. Δηλαδή, αν ήταν Γάλλος, ας πούμε, θα ήταν καλός. Επειδή είναι Ρουμάνος, αυτό μας φταίει? Ή η εθνικότητά του? Επίσης, όταν γράφετε κάτι για κάποιους και είναι μηνύσιμα, σβήνονται, παιδιά. Βάλτε τα στο δικό σας προφίλ. Όχι εκεί που είναι η φωτογραφία μου και το όνομά μου από πάνω. Αν είναι μηνύσιμα. Αν θεωρείτε ή αν έχετε καταγγελίες για αυτούς, γράψτε το στο προφίλ σας και γράψτε. Εγώ πιστεύω ότι ο Τάδε πήρε μίζα. Να είσαι μάγκας. Όχι εκεί όμως στην ομάδα μας. Το καταλαβαίνετε νομίζω, έτσι. Επίσης, να ξέρετε τι ακούτε και ποιος λέει. Αυτός ένα μηδέν θα μου πείτε. Αυτά τα οποία αναμασάτε ή τα αναπαράγετε. Ψάξτε λίγο, σκεφτείτε τι σκοπούς μπορεί να εξυπηρετεί. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, εγώ θα σταθώ μόνο στη χθεσινή ομάδα, δεν θα πω ότι για το παρελθόν, ούτε για το... Είσαι ο... Αντώνης λέγω. Έλα, Αντώνη, έλα. Λοιπόν, καταρχήν, δεν ξέρω, εγώ έβλεπα δοσμάτι σε ένα μαγαζί με 80 άτομα περίπου. Ναι. Όλοι λέγανε γιατί δεν βγάζει τους, βγάλει τους Αμπράμ. Ναι, ναι. Ένα αυτό. Mm-hmm. Δεύτερον, κανείς δεν κατάλαβε, όχι μόνο εγώ, αλλά και οι 80 που ήταν εκεί, γιατί έβαλε το Βιερίνα αριστερό μπακ. Έτσι. Ναι. Τι θέλω να πω με αυτό? Απενεργοποίησε ένα όπλο. Έτσι. Που φαίνεται ότι έχει και κέφι χθες. Ναι, ναι, που έχει ρίγμα. Φαίνεται ότι έχει και όρεξη. Λοιπόν, δηλαδή, ναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν μπορεί να διαχειριστεί τα παιχνίδια. Και κυρίως τις αλλαγές. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να φύγει ο Λουτσέσκου.
Και δεν το λέω γιατί αυτή η καραμέρα να αλλάζουν διαρκώς προπονητές. Έτσι, η ΑΕΚ πέρσι άλλαξε 3 προπονητές. Ο Ολυμπιακός άλλαξε 3 προπονητές. Τι σημαίνει δηλαδή? Αν βλέπεις ότι κάτι δεν περπατάει, θα το κρατήσεις. Δηλαδή, εχθές αν έβγαζε τον Ζαμπράνο και έβαζε τον Κρέσπο, ας πούμε, δεν θα άλλαζε όλο το παιχνίδι. Αυτά είχαν από τίποτα. Να. Και όσο για τους παίκτες. Εντάξει, ο παίκτης λέμε ότι δεν μασούσαν σίδερα. Τι να μασίσουν σίδερα? Άλλαξε 7 σχήματα και δεν ξέραμε τι παίζουν. Σε κάποια φάση ο Ελκαντουρέ έμπαιζε δεξιά εξτρέμ. Ναι. Αυτά ήθελα να πω. Τίποτα άλλο. Έγινε. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Α, λοιπόν, διάλειμμα. Θέλω να σας πω. Χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Υπέροχες γεύσεις. Έχετε εκεί, το ξέρετε, χρόνια. Επίσης, να πω, χορηγός δεύτερης ώρας είναι η Tenda Home. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, ό,τι θέλετε. Από τέντα πέργολα, αντιανεμική ζελατίνα, τα πάντα όλα. Χρόνια εμπειρίας, 35 τον αριθμό. Και επίσης, από σήμερα, κοντά μας είναι ένα υπέροχο προϊόν της Καλόε, το Generethrix, που είναι προϊόν λοσιόν για την τριχόπτωση. Είναι αυτή τη στιγμή το καλύτερο προϊόν τριχόπτωση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Από τον πρώτο μήνα αρχίζουν να φυτρώνουν τρίχες, γιατί είναι ένα θέμα αυτό σοβαρό για τον άντρα αλλά και για πολλές γυναίκες. Με μια τρίμηνη θεραπεία βλέπετε θεαματικά αποτελέσματα σε αυτούς που έχουν τριχόπτωση. Άντε, γιατί μας πέσαν τα μαλλιά με αυτά που βλέπουμε. Έτσι. Με αυτά που βλέπουμε. Στο 23-12-200-500 η τιμή της λοσιών και του σαμπουάν είναι στα 29-90 από 55. Ξεκινήστε από σήμερα και λύστε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Το ξαναλέω, Generethrix, προϊόν της Καλόε. Από τα κορυφαία στην Ευρώπη, 23-12-200-500. Εμείς κληρώνουμε σήμερα ένα υπέροχο κινητό, smartphone, Lenovo, από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Φορτσάρετε στα μηνύματα για το τελευταίο μισάωρο, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Εδώ είμαστε, μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο. Αυτές οι μέρες καταλαβαίνω ότι θέλετε να μιλήσετε. Ευχαριστώ που είστε κόσμοι και δεν υπάρχουν βρυσίδια κτλ. Λίγο θέμα έχουμε στην ομάδα, στο Facebook. Προσέχετε, παιδιά. Γράψτε την άποψή σας. Δεν έχουμε φίλτρο εκεί. Δεν θέλουμε να σβήνουμε σχόλια, αλλά δεν μπορεί να τα λέτε ο τάδε παίρνει μίζα. Βάλτε στο δικό σου προφίλ, φίλε. Το αν εγώ δεν προσέξω και μείνει εκεί, είναι σαν να ενστερνίζω με αυτό που λες. Το καταλαβαίνεις. Επειδή εδώ έχουμε δηλαδή 9.600 και θες να πάρεις like, βάλτε στο δικό σου προφίλ. Είσαι μια χαρά. Να σε λεβέντης. Εδώ όμως ο τάδε παίρνει μίζα, μπορείς αυτό το πράγμα, φέρ τον, τον έχεις σε απόδειξη. Θα τον κάνουμε ρόμπα, φίλε, στον αέρα. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Προσέχετε λίγο πώς γράφετε και τι γράφετε. Ειδικά σε μέρες δύσκολες. Λογικό είναι να υπάρχει αγανάκτηση, να υπάρχει στεναχώρια, να υπάρχει θυμός. Ο καθένας έχει το δικό του κριτήριο για το ποιος θέλει λιγότερο, περισσότερο. Πάνω κάτω, τι πρέπει να μας ενδιαφέρει, πώς θα προκόψει ο σύλλογος. Το αν φταίει περισσότερο ο Λουτσέσκου, οι παίκτες, ή ο Μίχελ, ή ο Δχείο, ή ο Ψή, αυτό είναι ένα θέμα που είναι υποκειμενικό για τον καθένα. Δεν γίνεται όμως να φταίει μόνο ένας. Δεν γίνεται να φταίει μόνο ένας. Διαβάζω γρήγορα το μήνυμα της Νανάς πριν πάω στις γραμμές. Έχει γραμμές. Τέσσερις. Πάμε. Πέντε. Πάμε. Το διαβάσω μετά. Καλημέρα, ναι! Κάρε στα περμητίδο λεβεντάρσκε οπλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς, ειδικά σήμερα. Ειδικά. Να έρθεις να παραλάβεις φανέλα από σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ στο Χόλμης. Ήρθε εδώ ο επίτιμος. Αύριο τέτοια ώρα θα είμαι εκεί πέρα πριν σχολάσεις. Να έρθεις. Ήρθε ο Κούλης και έφερε μπλούζα για σένα. Άκουσέ με, έφερε αποκλειστικά για σένα μπλούζα. Ήρθε εδώ, έφερε μία για μένα και μία μου λέει για τον Παύλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά. Τον Κούλη. Για τη φανέλα. Και θα τα πούμε αύριο από κοντά. Πάμε τώρα. Λοιπόν, κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ, να το ξέρεις. Λοιπόν, εγώ θα πω την άποψή μου, ούτε θα βρίσω και νομίζω πως ήρθε η ώρα, γιατί δεν έχει κανένας το δικαίωμα να μου ξέρει τον ύπνο μου εμένα εδώ και 4-5 εβδομάδες. Ναι. 12 βαθμούς έχασα, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες, Κωστή μου. Σωστά. Λιβαδιά, Απόλλωνα, Λάρισα, Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Ναι. Με συγχωρείς, δεν θέλω να κάνω τον προπονητή. Ποιος είναι ο Πέλκας που παίζει εξτρέμ ή ο Μπισισβάρ που κάθεται στον πάγκο? Ναι. Ή που παίζει ο Ντεφορμέ, ο Ελκαντουρί. Ναι. Τα έχουμε πει αυτά, ναι. Εγώ ερώτηση κάνω και μένει μόνος ο Πρίγιοβις. Δηλαδή θα τον κάνουμε σαν τον Αθανασιάδη, θα τον κάνουμε άχρηστο τον άνθρωπο. Αυτό να. Πήρε καμιά παλιά εχθές.
4 καραμπόλες ένα γκολ φάγαμε ρε παιδιά. Δεν φταίει ο προπονητής και ποιος φταίει. Η Ξάνθη. Ο Παράσκος ελεύθερος είναι. Εγώ νομίζω ότι άμα πάρουμε τον Παράσκο προλαβαίνουμε το κακό. Με αυτό ένα κι άλλο και με τον Αστρόμητο θα χάσουμε να με θυμάσει Κωστή μου. Δεν θέλω να σε καθυστέρηση παραπάνω. Τι να με καθυστέρηση. Με τον Αστρόμητο με αυτό προπονητή θα χάσουμε το παιχνίδι. Θα το θυμάσαι. Θέλει ηλεκτροσόκ. Καλή δεν ξέρω συνέχεια. Αν αυτό. Ναι, γεια σου Παύλε. Δεν ξέρω αν είναι η αλλαγή προπονητή, το πρόστιμο στους παίκτες, η αλλαγή στο σύστημα, στην δεκάδα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι είναι. Κάτι όμως πρέπει να γίνει. Αυτές τις 15 μέρες που έχουμε μπροστά, κάτι πρέπει. Περιμένουμε όλο τον καιρό, λέμε στην προηγούμενη διακοπή το ίδιο. Να δούμε πράγματα. Να ενσωματωθούν οι παίκτες, να βρουν τα πατήματά τους. Αλλά εδώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτό το οποίο ζητάμε. Με ευθύνες μοιρασμένες. Καλημέρα. Ναι. Έλα, Κωνσταντή. Τα είπα εγώ να μην τα ξαναλέω. Τα είπα τον πρώτο μισάωρο, επειδή με ρωτάει εδώ ο Βασίλης. Έλα, αγόρι μου, έλα, κούδα. Έλα, λεβέντη μου, άκου τώρα. Εγώ δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες του χθεσινού αγώνα, θέλω να κάνω μια γενική σύνοψη. Λοιπόν, έχασες από αυτή την ΑΕΚ χθες, έχασες από αυτό τον Ολυμπιακό και περιμένεις να πάρεις πρωτάθλημα. Δεν γουστάρω εσύ, Κωστή μου, άλλο ταπείνωμα. Γιατί πρόκειται περί ταπεινώματος να έχεις τέτοιο μπάτζετ και να έχεις τέτοιους παιχταράδες. Δυστυχώς, πέρασαν τα πέτρινα χρόνια, έχουμε φτάσει εσύ ως 32 χρόνια από το τελευταίο πρωτάθλημα, περάσαμε μαζί τα πέτρινα χρόνια με αυτή την ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ και την οποία την πονάμε και αιμορραγούμε αυτή τη στιγμή όλοι οι φιλαθλοί, γιατί η αλήθεια είναι ότι αιμορραγούμε στην κυριολεξία. Πονάμε μέχρι εκεί που δεν φτάνει. Mm. Αλλά είχαμε σεβασμό Κωστή σε αυτά τα πέτρινα τα χρόνια μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Σήμερα έχουμε το αντίθετο, έχουμε σεβασμό στις τσέπες των ποδοσφαιριστών και δυστυχώς αναξιοπρέπεια δηλαδή από τους ίδιους τους παίχτες, τους διοικούντες απέναντι στο λαό. Τι θέλω να πω. Λοιπόν, σοβαρευτείτε, σοβαρευτείτε. Και κάντε κάτι να διορθώσετε τα πράγματα όσο είναι καιρός. Δεν έχει χαθεί τίποτε. Έχουμε χρόνο, αλλά δυστυχώς έτσι που πάμε θα ντροπιαστούμε στην κυριολεξία. Σου εύχομαι καλή σου μέρα και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά. Γεια σου Βαλενεδωράκη. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλημέρα. Άκης. Έλα Άκη. Κοίταξε, αυτή η ομάδα ήθελε να χάσει χθες και εμείς δεν μπορέσαμε να την κερδίσουμε. Καταλάβες. Και ήθελες να σε πάρω και τηλέφωνο. Πώς να σε πάρω τηλέφωνο από εκεί. Όταν βλέπω αυτά τα πράγματα. Και αυτό και σου είπα προχθές, κάτσε να δούμε πρώτα. Πάντα. Γιατί ξέρω τι μας περιμένει. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω ένα προπονητή Κωστή που μιλάει 45 λεπτά στο ραδιόφωνο. Αλλά βες. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν προλύσουν αύριο εφημερίδες ή τα ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις. Λίγο με ενδιαφέρει. Η ανάλυση του παιχνιδιού, έγινε αυτό, έγινε εκείνο, εμείς ήμασταν χαζοί, αυτοί ήταν έξυπνοι κτλ. Λοιπόν, δεν μας απασχολεί. Πρέπει να βρεις λύση στο πρόβλημα. Μπράβο. Να μην φτάσει εκεί. Αλλιώς μετά το να λέμε μετά κατόπιν εορτής, έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Εγώ δεν θέλω να είμαι χαζός Κωστή, γιατί έτσι μας είπε ότι είμαστε χαζοί. Η ομάδα μου, γιατί εγώ μιλάω για την ομάδα μου αυτή. Ναι, το θέμα είναι τι έκανες για να μην συμπεριφερθεί η ομάδα ανόητα. Το χαζός, η βλάκα, εντάξει, είπε το stupid, είπε, που επιδέχεται πολλές μεταφράσεις. Ναι. Καταλάβαμε όμως το νόημα. Το να λες ότι είσαι χαζός. Και ο άλλος έξυπνος. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι, φίλε μου, αφού βγαίνεις στη τηλεόραση, γιατί εγώ ήμουν στον δρόμο, δεν άκουγα, μου τα είπανε. Και αν κάνω λάθος, συγγνώμη από τώρα, αλλά έτσι μου είπανε. Πάνω από 45 λεπτά μιλούσε, έτσι δεν είναι? Ναι, πολύ ωραία. Και οι παίχτες. Λοιπόν, αν θέλεις, βγαίνεις έξω και λες παρετούμε τώρα. Τίποτα άλλο. Είμαι βλάκας, το είπες, αφού είσαι χαζός, βλάκας, ό,τι πες το ότι θες για σένα, αλλά η ομάδα μου εμένα δεν είναι ούτε χαζή ούτε βλάκας. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν εκατομμύρια κόσμος, υπάρχει κόσμος που πήγε εκεί, όχι για να νικήσουμε, πήγαμε για να δούμε την ομαδάρα μας. Ναι. Και μια ομάδα που ήθελε να χάσει ήταν αυτή η ΑΕΚ. Αυτή η ΑΕΚ, ο Λεβαδιακός, ο Απόλλων, 12 βαθμοί με λίγα λόγια. Αυτή, εγώ τους μετράω σε βαθμούς. Έχει Νάκη. Βάλε τώρα άλλους 20 αγώνες από 12 και 12, 36 βαθμούς περίπου θα χάσουμε. Γιατί κρατάμε έναν προπονητή που είναι χαζός. Αυτά κοστεί τίποτα άλλο. Ας μην χαρακτηρίζουμε όμως. Έτσι το είπε ο ίδιος, εγώ δεν το λέω. Εντάξει, οκ. Πάμε.
Έγινε, Άκη. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Μπορούμε να ασκούμε κριτική χωρίς να χαρακτηρίζουμε, παιδιά. Εύκολο είναι. Χειρότερα μπορείς να τον, κριτικάρεις. Ναι, έλα, φιλάρετε. Ναι, αυτό που θα δω λίγο και προσπαθώ να είμαι όσο ψυχρεμότερος γίνεται, είναι ότι όταν εσύ είσαι καλύτερος από μένα και έρχεσαι στο σπίτι μου για να το αποδείξεις αυτό, δύο πράγματα μπορούν να συμβούν. Ή πράγματι θα καταφέρεις να αποδείξεις ότι είσαι καλύτερος, ή θα είσαι νευρικός, θα νευριάζεις, γιατί δεν θα μπορείς να το αποδεικνύεις και μέσα από την νευρικότητα θα είσαι χειρότερος από μένα. Άρα πολύ το πρόβλημά μας δεν είναι ότι δεν έχει πάθος, είναι ότι δεν μπορούν να δείξουν αυτό που είναι. Γιατί, έχουν τεράστια νευρικότητα. Δεν είναι ανοησία, δεν ήταν ανοησία αυτό που παίξανε. Ήταν νευρικότητα. Και κάποιος που δεν μπορεί να παίξει με ήρεμο τρόπο, με ήρεμο από μέσα του, όχι απ' έξω. Απ' έξω θα τρώει σίδερα, όπως λέει. Αλλά το θέμα είναι από μέσα, δεν μπορείς να πρέπει να τα έχεις με τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν το πρόβλημα είναι αυτό, και αυτό το πρόβλημα είναι δικαιολογημένο. Είναι δικαιολογημένο γιατί η ομάδα είναι καινούρια. Και όταν θέλουμε να αλλάζουμε κάποιον, δεν πάει να είναι διοικητικός παράγοντας, δεν πάει προπονητής. Να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να του δώσουμε μετά 2 μήνες ακόμα να κάνει τη δουλειά του. Γιατί αν αυτό που κάνουμε εμείς κάθε φορά να πρέπει να γκρεμίζουμε κάθε φορά που πάει να χτιστεί κάτι, μετά να μην μουρμουρίζουμε, να λέμε πάλι τα ίδια από την αρχή ξεκινάμε. Ναι. Δηλαδή, ωραία η αγανάκτηση, αλλά να δούμε λίγο και πιο ψύχρεμα τα πράγματα. Και αυτό που θα σου πω είναι ότι το κέρδος μας, γιατί έχουμε και κέρδος, ήταν ότι εμείς κάνουμε παιχνίδι. 60-40 ήταν, 60% κατοχή είχαμε μέσα στο γήπεδο του ΟΑΚΑ, μέσα στο γήπεδο του Καραϊσκάκη. Εμείς κάνουμε παιχνίδι, οι άλλοι κλέβουν, εμείς χάνουμε. Δεν κερδίζουν οι άλλοι. Αυτό είναι ένα κέρδος. Και το τελευταίο που θα σου πω είναι ότι αυτή η ομάδα που τώρα δημιουργήθηκε, τώρα κάνει και πρωταθλητισμό. Ωραίες οι απαιτήσεις, αλλά αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν τώρα. Και πρέπει να είμαστε τουλάχιστον λίγο πιο ψύχρεμοι. Έγινε, φιλάρετε. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Για ακόμα ένα τέταρτο στέλνετε για το υπέροχο smartphone Lenovo που κληρώνουμε σήμερα, που είναι προσφορά από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Άλλο ένα σπουδαίο δώρο που δίνουμε σαν εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4 που και χθες ήταν δίπλα στην ομάδα, ήταν δίπλα με τους δημοσιογράφους, με όλο το επιτελείο, εν εγρηγόρση, και μεταφέραμε τα πάντα. Έτσι. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, αγόρι μου. Το σίγουρο είναι ότι τώρα το μόνο που μπορούμε να έχουμε είναι να μην έχουμε ψυχραιμία. Τα μυαλά μας πονάνε. Εντάξει, αυτό είναι επόμενο. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο το πράγμα. Ναι. Το πράγμα δεν πάει άλλο. Έχει ξεχυλίσει το ποτήρι. Και αυτή η λέξη που λέγεται υπομονή. Όχι, δεν την αναφέρω. Γίνεται να κάνουμε. Βλέπετε ότι την έχω καταργήσει από το λεξιλόγιο. Δεν είπα ότι την είπες εσύ. Τη λένε διάφοροι να πούμε και υπομονή και να δούμε τι να δούμε. Τι να δούμε. Το πράγμα έχει φανεί από την αρχή. Όταν υπάρχει εξορισμού αρνητική ενέργεια στην ομάδα από την περιουσία ατμόσφαιρα των οπαδών, είναι λογικό το πράγμα να μην του λύσει. Αυτό που λες, η άβρα είναι πολύ σημαντική, παιδιά. Εσύ το λες περιραίως ατμόσφαιρα, ο άλλος λέει, το λέει κλίμα. Μπορούμε να το πούμε με πολλές εκφράσεις, αλλά όλο θέλει, αυτό πες που... το μίτσο όπως θέλει, δεν έχει σημασία το όνομα. Εντάξει, σημασία δεν έχει το όνομα. Εμείς οι οπαδοί υποτίθεται είμαστε άμπαλοι να πούμε, και αυτοί εκεί μέσα είναι οι σοφοί που βλέπουν, που ξέρουν 100 καντάρια μπάλα. Το θέμα είναι ότι εξ αρχής εμείς έχουμε πει ότι αυτός δεν κάνει, να πούμε. Γιατί Ξάνθη είναι καλός, αλλά μέχρι εκεί. Παραπάνω δεν πάει το πράγμα. Για μένα τι άλλο περιμένουν και δεν το διώχνουν. Τι περιμένουν άλλο, να κάνει τι. Δηλαδή, τρως τη μαχαιριά από την έστερη σου. Λες, εντάξει, να πούμε, φταίει ο Στανόκεβης. Πας στη Λεβαδιά, δεν κερδίζεις. Πας στη Λάρισα. Δηλαδή, τι άλλο περιμένουν. Σαν και πέρυσι θα λέμε, να, άμα κερδίζαμε το Γιάννενο και άμα εκείνο θα παίρνει το πρωτάθλημα, τα θα κάνουμε και φέτος. Άμα τότε παίρναμε 2 βαθμούς στη Λάρισα και άμα κερδίζαμε τον Απόλλωνα. Με το αν μόνο ο Κίπλινγκ έκανε καριέρα. Κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή, διώξε τον χθες. Εχθές διώξε τον. Και το θέμα είναι ότι ο προπονητής που θα έρθει,
θα πρέπει να έχει μεγαλύτερο όνομα από τους ποδοσφαιριστές. Δεν γίνεται να μου φαίνει συνέχεια μαθητευόμενος μάλλον. Δεν γίνεται. Πολύ σωστό αυτό που λες. Για να μπορεί να εμπνεύσει, θα... να εμπνεύσει, φίλε, τους, να εμπνεύσει. Όχι μόνο τους να εμπνεύσει, δεν είναι μόνο η έμπνευση. Να ψαρώσουν, να ψαρώνουν οι παίκτες μπροστά του, να κάθονται δεν προσοχή. Δεν είναι μόνο η έμπνευση. Πρόσεξε με λίγο. Είναι και η προσωπικότητα. Είναι αυτός ο οποίος θα βγάλει τα αυτιά του μπροστά και θα πει: δεν με ενδιαφέρει εσύ Γεωργάκη άμα έχεις κολλητό αυτό, ούτε εσύ μάνατζερ άμα θες να παίζει εκείνος, ούτε αν το συμβόλαιο του γράφει αυτό και πρέπει να κάνει 10 μάτς. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, ναι. Εμένα με ενδιαφέρει. Ποιος πρέπει να παίξει, να πούμε. Θα τον έλεγε, ξέρω εγώ, Δελιγιανίδη, θα το λένε, δεν ξέρω εγώ πώς θα το λένε, αυτός θα παίξει γιατί εγώ έτσι κρίνω, να πούμε. Και δεν δέχομαι καμία παρέμβαση. Άμα θέλετε, ελάτε εσείς και κάνετε την ομάδα. Έγινε. Τώρα έχουμε ένα παιδάκι, να πούμε, που ήρθε από την Ξάνθη, που είπε όνειρο του ΠΑΟΚ είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Από την αρχή ήταν το πράγμα έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Και έχουμε αυτόν τον προπονητή και λέμε υπομονή, θα στρώσει, δεν πειράζει, φταίει ο Στανόκεβιτ, δεν έκανε καλές σε αυτή η προετοιμασία και να είχαμε να λέγαμε. Έγινε. Και να σε καλά. Θέλω να ξαναδώ. Κάνω επίλογο, σε παρακαλώ. Ναι. Επίλογο, κάνω 12 λεπτά, περίμενα πριν έκλεισε. Έχεις δίκιο. Okay, αλλά περίμενα. Δεν θέλω να ξαναδώ ξαναζεσταμένη σούπα στον ΠΑΟΚ. Καλά είναι εκεί που είναι ο καθηγητής της πλάκας, να κάτσει εκεί, να πάρει και άλλο ευρωπαϊκό. Δεν θέλω να δω ούτε Αναστασιάδηδες, ούτε Σάντους, ούτε τίποτα. Θέλω καινούριο προπονητή. Καινούριο. Έγινε. Και δεν ξέρω αν ήρθε η ώρα του Ινδιάνου. Δεν ξέρω αν ήρθε η ώρα. Αυτή τη στιγμή λένε διάφοροι ότι να, άμα θα έρθει άλλος προπονητής, πότε θα μάθει την ομάδα, την ελληνική πραγματικότητα, θα χαθεί το τρένο. Μήπως ήρθε η ώρα του Ινδιάνου, δεν ξέρω, ερώτημα κάνω. Ναι. Αυτοί εκεί που είναι οι σοφοί ξέρουν καλύτερα. Διώξε τον χθες όμως. Χθες. Έγινε, αδερφέ. Να είσαι καλά. Άτε, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Sorry που περιμένετε τώρα, έχετε δίκιο, αλλά σήμερα 5 γραμμές είναι. Αναβοσβήνει μόνιμα από τις 8.30. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Να είστε καλά όλοι. Να είστε ήρεμοι πρώτα απ' όλα. Και θα σας πω μια μικρή ιστορία. Δεν ξέρω αν κρατήσει πολύ ή όχι. Αναλόγως. Αν θα με κόψετε. Πάμε, δεν θα βρίσω. Δεν θα βρίσω. Λοιπόν, ήταν... η χρονολογία έλεγε 78-79 όταν ανέβηκα τα σκαλοπάτια στο Καμιλοτάβανο εκεί και ενεργοποιήθηκα σαν οπαδός. Μπήκα στο οπαδικό κίνημα του ΠΑΟ. Λοιπόν, τέτοια κατάντια από τότε μέχρι τώρα δεν έχω ξανασυναντήσει. Το ΠΑΟ σε αυτό το έτσι νοθρά και να δέχεται τέτοιες ήττες από αυτές τις δύο ομάδες. Στο Καραϊσκάκι ποτέ ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Ποτέ φέτος ήταν καλύτερος. Η ΑΕΚ πάντα ήταν η ΑΕΚούλα που κοιτούσε να σε κλέψει. Και φέτος σε έκλεψε πάλι. Λοιπόν, έφτασε 90-96, 98-97, δεν θυμάμαι τώρα πότε σταμάτησα από αυτό το να είμαι τόσο ενεργός. Και έγινα παρατηρητής του οπαδικού κινήματος του ΠΑΟΚ. Φέτος έχω πολλά παράπονα από αυτό. Πάρα πολλά παράπονα. Πολύ ουδέτερα στέκεται απέναντι σε αυτή την ομάδα. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ έχει γίνει μόδα. Δεν το ξέρω. Αλλά δεν θέλω να το πιστέψω. Ειλικρινά σας μιλάω, στα δικά μου τα χρόνια μπορεί να κάναμε και σκληρά πράγματα. Μπορεί, λέω, ας μας κρίνει η ιστορία, ας πούμε, αυτό θα πω, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν ήταν σε αυτό το σημείο, πώς θέλω να το πω, αδιάφορος. Ποτέ, σε κανένα παιχνίδι. Μπορεί να έχανε, αλλά δεν ήταν αδιάφορος. Μάτωνε στο αυτό. Θέλω να πω ένα αυτό. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ ποιοι είναι, ξέρει κανένας ποιοι είναι. Δεν ξέρει. Λοιπόν, στον πάγκο της ΑΕΚ ήταν ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Λιμπερόπουλος. Και παίζανε μέσα από τη γραμμή. Και όλοι αυτοί. Και ο Χιμένες και ο Δημητριάδης παίζανε μέσα από τη γραμμή. Μετά τη φάση της αποβολής του Αραούχο, αριστερά εξτρέμ. Ναι, πού ήταν αυτοί οι δικοί μας που είναι στον πάγκο. Θέλω να πω ότι μήπως πρέπει να δούμε και λίγο πιο... σοβαρά το θέμα ποιος πρέπει να κάθεται σε αυτό τον πάγκο. Για τον προπονητή δεν θα μιλήσω, την άποψή μου την έχω πει πολλάκις. Για το θεσμό
του προπονητή του ΠΑΟΚ, τον σέβομαι, τον κύριο Αυτόνα, δεν το θέλω στην ομάδα μου, δεν τον ήθελα, από την πρώτη στιγμή το ξέρετε, είμαι ο Παναγιώτης, με ξέρετε όλοι ποιος είμαι, λοιπόν, δεν θα πω τίποτα για το πρόβλημα. Έγινε Παναγιώτη, έγινε. Την αγάπη μου. Έγινε, φιλιά, φιλιά. Την αγάπη μου. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Τέσσερις γραμμές ακόμα και τέλος, γιατί πρέπει να κάνω και την κλήρωση. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή, καλή εβδομάδα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Τι μέρα κι αυτή, ε. Άξι. Καλά, είναι δυνατό ρε Κωστή να έχουμε 15 μέρες διακοπή και να μην χάσει ο ΠΑΟΚ. Ναι, ρε παιδί μου. Λες και είναι. Δηλαδή, γιατί να μην είμαστε 15 μέρες χαρούμενοι. Όποτε βλέπω μετά διακοπή, λες και είναι συνυφασμένο, ρε παιδί. Παράδοση. Τι είναι αυτό το πράγμα. Παράδοση, φίλε, κανονικά. Μόλις δω διακοπή, λέω αυτό. Εδώ είμαστε τώρα. Εδώ είμαστε. Α, δουλεύουν τα ραδιόφωνα, δεν πειράζει μου, εντάξει. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι να βρούμε λύσεις για αυτό που αγαπάμε. Πάντως κάτι τέτοιες μέρες να έχεις 2-3 φιλάρετους έτσι. Αναμισάωρο να βγαίνουν. Ο άνθρωπος είναι ψύχρεμος. Ο καθένας είναι διαφορετικοί χαρακτήρες. Να το δείχνει το πιλωτήριο ρε φίλε και να βλέπεις το βουνό μπροστά και να σε λέω φιλάρετος κάνει υπομονή. Okay, θα στρίψω το βουνό. Το βουνό θα στρίψω στον ούπο. Είναι διαφορετικοί χαρακτήρες. Είστε διαφορετικοί. Δεν είστε όλοι οι ίδιοι χαρακτήρες. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Μπορεί να πηγαίνει με χίλια. Κερδίσαμε το 60-40, είπε. Ωραία, παλίκα ρε φιλάρε. Να είχα το μυαλό σου, ρε φιλάρε. Αυτή είναι η δική του προσέγγιση. Δεν θέλω να. Μην βράζομαι τίποτα. Είναι ο καθένας. Έχει διαφορετική ιδιοσυγκρασία. Καμιά φορά η ζωή το έχει δείξει. Πολύ ψυχραιμία φέρνει τα αντίστροφα αποτελέσματα. Εντάξει. Όταν βλέπεις το κακό, ας πούμε, και είσαι ψύχρεμος, τρως την πατάτα και είσαι... Ξαναλέω, είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες. Άλλος τρελαίνεται με τη μία, άλλος είναι πιο ψύχρεμος, άλλος είναι πιο πράος. Και αυτή ήταν έτοιμη, Κωστή, και αυτή ήταν έτοιμη, ε. Κάνω φασαρίες για τα εισιτήρια. Έτοιμη, φίλε. Τις προάλλες τη φιώτα με τους Μιλανέζους στα μετρό. Έτοιμη. Αναστήσαμε και τους δυο. Αν τους κερδίζαμε, τους δημιουργούσαμε πάρα πολύ χοντρό θέμα. Αλλά... Δεν ξέρω τι τους είπε ο Χιμένεθ, όμως η ομάδα τους ήταν έτοιμη να μην χάσει, φίλε. Με κάθε μέσο. Χρησιμοποίησαν κάθε μέσο και είναι θεμητό για αυτούς. Εμείς δεν είχαμε ιδέα τι ζημιά μπορούσαμε να τους κάνουμε, ούτε τον Πειραιά, ούτε την Αθήνα. Ούτε. Η αστυνομική διεύθυνση Αθήνας Πειραιάς πρέπει να μας δώσει ένα μετάλλιο κάποια στιγμή για το τι ανακατοσούρα και τι άλλο μπορούσε να γίνει στα δύο παιχνίδια αυτά φέτος. Φέτος και τους ειδικά δύο. Φέτος. Και τους δύο φέτος. Ειδικά. Τέτοιο χάρισμα δεν έχει ξαναγίνει. Ποτέ. Μετάλλιο με επεισόδια πριν το μάτς, με μπήκανε ντου οι δικοί τους. Διεύθυνση Αθήνας Πειραιάς. Κοίταξε φίλε, το παλικάρι είχε πει τη Δευτέρα θα πάει την Παρασκευή στην εκκλησία. Έγινε κάτι τέτοιο. Ποιος θα το ρωτήσει, κανένας ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ δεν είχε πει θα πάει στην εκκλησία να αλλάξει τύχη του. Συν Αθηνά και Χειρακίνη. Το ξέρεις. Πρέπει να μας πει αν πήγε, βέβαια να μας πει και αν υπήρχε κάποια αντίδραση το περιβάλλον εκεί της εκκλησίας. Πολυέλεοι κουνιόνταν, ξέρω εγώ, γιατί ξέρεις, άμα πηγαίνει κάποιος συγκεκριμένος με κάποια αύρα, γίνονται αντιδράσει μες στην εκκλησία. Μάλιστα. Κύριε Σαββίδη, δεν ξέρω ποιος σας τράβωσε και πήρε αυτή την απόφαση φέτος, ενώ στροφάρετε με χίλια, στροφάρετε σε όλα τα θέματα με χίλια, σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Δεν θα σας πούμε εμείς για τη σοβιετική και τη ρωσική ιστορία, εσείς ξέρετε καλύτερα. Βρείτε το Ρασπούτιν του ΠΑΟΚ, γιατί είδα τη Ρωσία πριν 100 χρόνια τι τράβηξε. Εκατομμύρια νεκροί, ενώ μπορούσε να αφεντικό της ανθρωπότητας. Τα είχε όλα. Βρείτε, γιατί βλέπω μία στο εκατομμύριο, όπως ανοίγει σε ένα μήνα η τούμπα, κλείνει κιόλας. Ξανά μανά. Οι άλλοι ήταν υπότροποι και δεν τους τιμωρήσαμε χθες όπως έπρεπε. Και τους κόκκινους και τους κίτρινους. Έγινε, αδερφέ. Έγινε. Μας. Καλή εβδομάδα. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε δύο γραμμές τελευταίες ακόμα. Καλημέρα. Ναι, τρεις. Ναι. Λίγο σύντομα θερμή παράκληση να προλάβουμε να μιλήσουμε όλοι. Ναι. Γεια σας. Πάμε. Μέθε επόμενος. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Τι έγινε εδώ. Καλημέρα. Σε εσάς μιλάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Κωστή, Γιάννης. Γεια σου. Γεια σου, Γιάννη. Έλα, φίλε μου. Έλα. Πολύ δύσκολη ημέρα. Εδώ είμαστε όμως. Ναι. Είναι... Τελικά όλοι καταλαβαίνουμε ότι το θέμα δεν είναι ποδοσφαιρικό, δεν είναι το αν ξέρουμε μπάλα οι παίχτες, δεν είναι το αν έχουμε κάποιους παίχτες. Δεν θα σχολιάσω για τον προπονητή, δεν είναι εκεί τόσο το θέμα, όχι προσωπικά και όλος ο κόσμος που έχει προσωπικά αντιπάθεια με τον Λουτσέσκου. Ναι. Είναι εντάξει, πάντα χρειάζεται το χρόνο του, τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θα κάτω σε αυτό, δεν νομίζω ότι αυτός είναι η αιτία μόνο, γιατί μπάλα παίζουν ποδοσφαιριστές. Όσο και λάθος να τους στήσει, όσο και λάθος, γιατί έχουμε ρόστερ το οποίο έχει τη διαφορά. Εδώ κάθεσαι και βάζεις τώρα το Βιερίνια και τον αλλάζεις και το βάζεις back. Όταν μπορείς και κάνεις τέτοια πράγματα πάνω να πεις έχεις παίχτες στους οποίους μπορούν να παίζουν σε αρκετές θέσεις. Άρα οι παίχτες είναι καλοί. Δεν παίζουν μπάλα.
Το θέμα δεν είναι ποδοσφαιρικό, νομίζω δεν είναι στο ποδοσφαιρικό τομέα, είναι στο διοικητικό. Γιατί το κακό δεν είναι ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Τα λάθη μας, από τα λάθη μας βλέπω ότι δεν μαθαίνουμε. Και είναι πολύ χοντρά αυτά τα λάθη, στο να φτάνουν σε σημείο να μας κοροϊδεύουν και μας λένε χωριό. Γιατί χωριό είμαστε τελικά, όταν δεν μπορείς να γίνεις επαγγελματίας. Γιατί αυτοί είναι επαγγελματίες. Όταν, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, δηλαδή αν ήμουν ΑΕΚ εχθές, δεν ξέρω πόσο περήφανος θα ένιωθα για όλη για αυτή την προσπάθεια, για την ομάδα, για τον προπονητή και για αυτά που καταφέρνουν αυτή τη σεζόν. Δέστε το και λίγο διαφορετικά. Τι κερδίζουν οι άλλοι και τι χάνουμε εμείς. Το πρόβλημα είναι στη διοίκηση. Κύριε Ιβάν, τελικά θα ασχοληθώ μόνο με εσάς. Δεν θέλω να αρχίσω να πιάνω ονόματα. Έχετε τόσες επιχειρήσεις, με ίσως εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες άτομα. Εδώ αυτή η επιχείρηση, εφόσον την έχετε κάνει επιχείρηση, έχει εκατομμύρια. Κάντε κάτι για να λειτουργήσει σωστά. Την καλημέρα μου σε όλους. Όσοι με γνωρίζουν, σας αγαπώ πολύ. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Γιάννη. Να είσαι καλά. Δύο γραμμές ακόμα. Τελευταίες. Μία. Μία τελευταία που θα μας δώσει και τον τυχερό. Έλα, αδερφέ. Καλημέρα, Κωστή. Έλα, έλα, Χριστό μου. Έλα, αγόρι μου. Έλα. Πριν μου πεις οτιδήποτε, δώσε μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 80 να βγάλω τον τυχερό με το κινητό για να πω και το νούμερο στη Μαρελίζα να τον πάρει να το βγάλουμε αέρα. Το 40 να πούμε στο μισό. Το 40. Εύχομαι. Τουλάχιστον να είναι τυχερός, να είναι ένας συνοπαδός μας χαρούμενος, λέω, γιατί οι υπόλοιποι... Έχουν έρθει και μηνύματα από αλλού πεθαίνουν να σας ακούω, λέει, σήμερα. Μετά από είδους του Πασόκ γράφει ο φίλος, μάλλον κάποιο λάθος έχεις κάνει, αδερφέ. Εντάξει, θα γράψει τι ομάδα είναι, Όχι, δεν πειράζει, εμείς δεν αποκλείουμε κανέναν. Λοιπόν, το κινητό πηγαίνει στον Φίλιππο Δόβρη, 6983, Μαριλής, που τελειώνει σε 786. Φίλιππος Δόβρης, καλημέρα, βάλαμε το κινητό. Έλα, Χριστό, έλα. Ο ΠΑΟΚ είναι το πιο φιλανθρωπικό σωματείο, σου είπα. Έχουν μπερδευτεί αυτό το ΠΑΟΚ Action που κάνει η ΠΑΕ. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνει και οι ποδοσφαιριστές, ότι συμμετάσχουν όλοι. Δηλαδή αυτός ο καημένος ο Σαμπράνο λέει, ρε, εσύ κρίμα είναι ο Αραούχο, τώρα πήγε, έφυγε, ξέρω κτλ. Γιατί να τον αφήσω, γιατί να παίζουν αυτοί με έναν παίχτη λιγότερο. Είναι αμαρτία, είναι κουρασμένοι από τη Μίλαν κτλ. Τραγική κίνηση, τραγική αντίδραση. Εντάξει, τι να λέμε. Να ήταν μόνο αυτός. Συνολικά είναι, εγώ νομίζω ότι από τον Λουτσέσκο δεν πρέπει να έχουμε παράπονο, Κωστή, γιατί ο Λουτσέσκο κάνει ακριβώς ό,τι έκανε και στην Ξάνθη. Δεν νομίζω ότι διαφέρει αυτά τα πράγματα που έκανε στην Ξάνθη με αυτά που κάνει στον ΠΑΟΚ. Δείχνει ο άνθρωπος ότι αυτό το ποδόσφαιρο γνωρίζει. Όποιος έβλεπε τυπικά ελληνικό ποδόσφαιρο θα ήξερε ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι καλός στο να δημιουργεί, ας πούμε, να καταστρέφει. Δηλαδή αν δεις τα δύο ντέρμπι που πήγε ο ΠΑΟΚ, κατάφερε να κρατήσει τους αντιπάλους στις 5 τελικές. Τεράστιο κατόρθωμα. Και ταυτόχρονα κατάφερε και αυτός να κάνει 5 με 4 τελικές σε παιχνίδι που παίζει ο αντίπαλος ψόφιος, με τραυματίες, με έχοντας παίξει ντέρμπι, μισή να παθαίνουν κράμπες κτλ. Να τελειώσει το παιχνίδι με 5 τελικές. Αυτό είναι. Ποδόσφαιρο Ξάνθης και στα τελευταία 10 λεπτά έκανε αυτό που έκανε στην Ξάνθη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έβαζε το Λισγάρα center for τα τελευταία λεπτά όταν έχανε. Εχθές έβαλε το Βαρέλα. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Και στο όπερ το Βιερίνια. Εντάξει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα όπλο το οποίο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που λέγεται Πρίγιοβιτς. Με τον τρόπο που παίζουμε θα τον κάψουμε ή επιλέγεις ένα τρόπο συστήματος. Τι κάνει ο Χιμένεθ, η διαφορά ποια είναι του Χιμένεθ. Δεν έχει ακραίους, έχει επιλέξει να παίξει με τρία στόπερ, δίνει όλη την πλευρά, αλλάζει το σύστημά του, το κάνει ανωκάτω. Η ΑΕΚ είναι ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος. Έχει δηλαδή, αν δεις ο Μπάγκο, Λιμπερόπουλο, Δημητριάδη, ο άλλος ο τύπος που είναι με το κουστούμι, είναι παλιός οπαδός της ΑΕΚ, έκανε κερκίδα. Θα κάνουνε μανούρα, θα κάνει οτιδήποτε η ΑΕΚ για να πάρει το παιχνίδι. Εμείς εχθές, πες μου εσύ, πήραμε 7, 8, 9 κάρτες. Μυρολατρικά. Οι 7 κάρτες είναι όλες στο κέντρο του γηπέδου, ρε Κωστή. Άσκοπες κάρτες. Ο Λέο Βατσρόμε τον κόλλας με τον Ολυμπιακό από ένα φάουλ που κάνει στο πλάγιο out, έτσι. Και κάνει 3 πανομοιότυπα εχθές. Δηλαδή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην κατανόηση της ομάδας στα λάθη της. Και όταν τα επαναλαμβάνει συνεχώς και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά, δεν έχεις ελπίδες. Χρήστο, βάλε τελεία, σε παρακαλώ. Πρέπει ναι, να φύγω. Συγγνώμη, συγγνώμη. Όχι, τίποτα. Ναι. Αν η ομάδα και γενικά εξοδικητικά δεν αντιληφθεί τι ακριβώς ψάχνουμε από αυτούς τους ανθρώπους που φέρνουμε εδώ, τι θέλουμε να πετύχουν, θα ξοδεύουμε ποσά ομάδας Ευρώπης και θα βλέπουμε ποδόσφαιρο επίπεδου Football League. Έγινε, έγινε. Πειραματισμού στο κεφάλι του συλλόγου δεν γίνεται. Και τζάμπα πάνε και τα λεφτά και τζάμπα χάνουμε όλο τον χρόνο μας. Καλημέρα. Να σε καλά, να σε καλά. Μπορέσαμε να βρούμε Φίλιππο Δόβρη. Ναι.
Αν μπορούσαμε να βγάλουμε, είναι ο σημερινός τυχερός, ναι! Καλημέρα! Καλημέρα. Γεια σου, Φίλιππε! Ζου μου σου, αδερφέ! Κληρώθηκε το κινητό, στα λέω γρήγορα, γρήγορα. Το άκουσα. Ωραία, να είσαι πάντα. Πόσα μηνύματα έστειλες? Ένα. Ένα, μπράβο, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλίμονο, να είσαι πάντα τυχερός, σε χαιρετώ γιατί έχω μπει ήδη στην ώρα των παιδιών. Φιλιά! Γεια σου, Φίλιππε! Να είσαι πάντα τυχερός. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Αυτό. Τα υπόλοιπα έρχεται η Τρόικα, να μείνετε συντονισμένοι. Γεια σας.